Τρεις. Πάμε και όλες να αλλάξουμε πάνω να γράψουμε. Race 07. Φεύγουμε, φεύγουμε. Και εδώ race 07. Κουνηθείτε. Λοιπόν, κάτσε εσύ κάτω. Λοιπόν, HGG και πάμε για το STCC εδώ και πάμε να ανοίξουμε τούτο εδώ και πάμε για εδώ, συλλογή. Πυρο, εδώ είμαστε. Λοιπόν, Raise 07. Και φορτώνει. Έτσι. Τον τίτλο τον έχω αλλάξει ήδη. Γατάκια. Σας πρόλαβα. Σας πρόλαβα. Multiplayer. Internet game. Και πάμε... Το κακό δεν έχει ένα ghost, ρε γαμότο. Να έχει ένα ghost να μπαίναμε μέσα. Αλλά ξέρετε που θα πάμε, έτσι, μίνι, εδώ στα μίνι, ξέρετε, κλασικά έχει πολύ πλάκα το μίνι και το γουστάρο. Και έχουμε πίστα Puebla, 06 race, 3 είναι μέσα από 25, 102, αυτό λοιπόν, 100 MB, μίνι. Τι είναι, αγώνας είναι, α, είναι αγώνας, α, ωραία. Τον τίτλο, γράφουνε εκεί πέρα, βάζουνε, χρυσές νεκροκεφαλές. Μήπως έχεις μπερδευτεί με το Orcs Must Die το 2, έτσι, που δίνει τα χρυσά κρανία για να πάρεις περισσότερα πράγματα. Λοιπόν. Πάνω θα σε βάλω σε λίγο. Μισό λεπτάκι, επανέρχομαι. Πώς γίνεται, λέμε την νεκροκεφαλή. Έχουν βάλει τα παιδιά εκεί πέρα κάποια... κάτσα σας το βάλω το δείτε, το πατήσετε. Όχι, από εδώ. Από εδώ θα τα δείτε. Από εδώ. Ο Μάνος Ριτζάρι, ο Νίκος Χαλαρός με τα γυαλιά. Άντε είναι τρολεράδες από εδώ πέρα να πούμε. Άντε από εδώ πέρα. Λοιπόν, κάτσε λίγο να δούμε. Κάτσε κάνω ένα refresh. Με ρίξαν γάμο. Δεν κάνουμε δουλειά. Race. 2 από 25. Πρέπει να τελειώνει όπου να είναι. Έρχομαι. Αν είναι, δοκιμάστε να μπείτε μέσα. Και έρχομαι. Χρυσές νεκροκεφαλές να μ' αυτά είναι. Χρυσές νεκροκεφαλές. Γουστάρω. Orcs Must Die 2. Nope. Εν τω μεταξύ, δεν έβρεξε τελικά. Για να δούμε, να κάνουμε refresh. Μάνο τρολερά. Refresh. Μάνο τρολερά. Γιατί ρε. Α, results. Έλα, μπείτε. Join. Α, περιμένουμε. Κάνει results. Τώρα αλλάζει. Ετοιμαστείτε. Έχουμε πει κάποια πραγματάκια, αλλά... με στεναχωρείτε. Ναι, creeper και φάτσα ίσον σκελετός, σωστό, χρυσό σκελετός.
Παιδιά, λέει ο Μάνος, είναι αυτό και είναι, να κάνει, θα κάνει live, λέει. Έτσι, 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 έτσι. Qualifying. Πάνω έχεις λησάξει να σε βάλω στην κλίση, έτσι, το ξέρεις, ε. Αυτή τη στιγμή είναι... What? Τι τούτο. Αυτή τη στιγμή είναι μέσα και ο Νίκος, μετά. Ο Νίκος φεύγει. Φεύγει ο Νίκος. Ναι, γιατί πάει για καφέ. Αυτά είναι. Και εγώ πίνω καφέ. Άντε, γεια μας. Είσαι ωραίος. Άντε, φιλιά πολλά. Τα λέμε, Μάνο. Έγινε, αγόρι μου, έλα, γεια. Πού την μπήκατε μέσα, ρε. Πού την μπήκανε μέσα, για να δω. Ποιοι είναι μέσα, timing. Λοιπόν. Μια χαρά. Πάμε για ένα drive. Μάλλον πάμε κατευθείαν για τέτοιο. Πάμε για να τρέξουμε. Πάμε. Season. Πάμε. Αν δεν μπορούμε. Ήρθα λέει από το live. Το μίνι είστε. Ε. Το μίνι είστε. Ναι. Μίνι. Έλα ένας. Ωραία. Πάμε race. Ωραία. GG. Race. Πάμε. Ξεκινάμε. Όχι ρε πούστη. Δεν πρόλαβα να μπω. Δεν πειράζει. Το κόμμα να θα μπεις. Okay. Εντάξει, ξέρω εγώ πριν βγήκα από τον Dirt 3, ναι. Επειδή με είχαν φωνάξει μέσα γονείς μου για φαγητό και δεν μπορούσα να... Είναι λίγο ψιλοπαλούκι, μην το βλέπετε έτσι. Εδώ τρέχαμε με τα Honda, ρε! Πρόδρομε! Εν τω μεταξύ έχω δίπλα το iPad και σε βλέπω από εκεί το live για να παίζω στον υπολογιστή. Ωραίος, μια χαρά. Τώρα δεν έχω τη δεύτερη οθόνη. Μην ξεχνάτε ότι εδώ είναι μίνι και τα μίνι έχουν διαφορετικό τρόπο οδήγησης εδώ σε αυτή την πίστα. Εμένα μου κάνει εντύπωση που δεν υπάρχουν σερβέρ με φόρμουλες στο πάρα πολύ στο... Και να υπάρχουν δεν έχετε να παίξετε γιατί μπορεί να μην έχετε το DLC. Ή και να υπάρχει το DLC, δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να δούμε αν υπάρχει. Όχι ρε, με την BMW τη φόρμουλα που είναι, που την έχει δωρεάν. Α, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Αυτές τις μέρες θα δοκιμάσω να ανοίξω κι εγώ σερβερ στο R-Factor. Στο R-Factor λέω, sorry, στο Race 07. Ναι. Μπας και λειτουργήσει και θα σου πω. Εν τω μεταξύ παίζω με 900 μοίρες. Ακόμα. Λάθος. Έλα ρε, βέβαια. Σου παίζει. Ναι, παίζει.
Απλά κάνω μεγάλη κίνηση για να κάνει λίγο κίνηση στο παιχνίδι. Δηλαδή, ας πούμε, κοίτα πόσο το έχω το τιμόνι και κοίτα πόσο είναι το τιμόνι στο game. Ναι, το βλέπω και στο live. Εσύ τον Delta από το Humble τα αγόρασες ή πιο παλιά τους αγοράσεις? Ναι, Humble Bundle. Δεν μεταξύ τα βάζουν για τσάρι, δεν ξέρω, και εμείς τα αγοράσουμε τα παιχνίδια. Ναι, δεν έχει να κάνει αυτό, με αυτά τα λεφτά για εκεί πάνε. Ο μπροστά μου είναι ο Dark, Dark Free Dragon. Εσύ να σε ρωτήσω. Τον είδατε τι έκανε. Τι έγινε, το είδατε. Τι πήγε να κάνει. Ο 87 φίλοι είναι μέσα. Καλησπέρα σε όλους. Θα σε ρωτήσω μία. Ναι. Στο R-Factor έχεις βάλει το 2FO Unaction mode. Ναι. Το έχεις δοκιμάσει. Σου παίζει. Κάποια στιγμή έπαιζε, ναι, αλλά είναι λίγο θέμα μόνο αν μπαίνουν και οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω τι καταπαθαίνε. Εμένα, όταν το είχα βάλει, πρέπει να παίξω single player, αλλά όταν πάω να πατάω multiplayer, πατάω, Johnny με πετάει, κρασάει το παιχνίδι. Μάλιστα, έχει κάποια προβλήματα και τα έχει. Ενώ το σκέτο, το R-Factor μου μπαίνει κανονικό. Ναι. Darksider, δεν βρίζουμε έτσι, εδώ σας σε βγάλω, Έλα, άντε. Έλα, δεν βρίζουμε. Εντάξει, και εσύ έχεις κοπανίσει κόσμο. Έλα, χαλαρώστε λίγο. Βρίζω στο game, τα best, έρχομαι. Απλά πρέπει να προσέχεις όμως, πρέπει να προσέχεις λίγο. Και όταν best, πρόσεχε. Αμά είναι πιο μετά, πιο αργά πιο μετά, θα ξαναπαίξεις χέριστον. Όχι. Γιατί είχα βγει και με τον που γύρισα έκλεινες χέριστον. Ήθελα να παίξω αυτό. Καλά, τι έγινε προηγουμένως με το Dirt? Με είχαν φωνάξει οι γονείς μου μέσα μου, γιατί είχα σήμερα και γιορτή. Καλά, και γιατί δεν βγαίνεις αφού μπαίνεις μέσα και κάθεσαι και εμείς σε περιμένουμε? Αφού είχα βγει, μα είχα βγει. Μέσα ήσουν στο game. Μα είχα μείνει στο πάρτι, είχα πατήσει την πόρτα. Γιατί να είσαι στο πάρτι ενώ έχεις φύγει από το PC? Τι μαλακιά είναι αυτή, για σκέψου το λίγο. Και εμείς καθόμασταν μέσα 7 άτομα και περιμέναμε σένα. Ήσουν μέσα στο game και περιμέναμε. Σου είχαν δώσει να ξεκινήσεις να φύγεις και καθώς ήμουν σταματημένος στην κίνηση και δεν προχωράγες. Για σκέψου το λίγο. Δεν είναι μαλακιά. Βέβαια, αφού δεν βγήκες από το game, σηκώνεσαι, φεύγεις από το παιχνίδι που είσαι πάρτι και φεύγεις. Δεν φεύγεις από το PC, μένεις μέσα στο παιχνίδι, φεύγεις και μας αφήνεις όλους κρεμασμένους έτσι. Συγγνώμη, νομίζω ότι είχα βγει. Όχι. Γιατί πρώτο μάτς θα πήγα στο online, θα δω γι' αυτό. Τώρα ρε. Δεν είναι να πω ρε Darksider ότι αυτό δεν είναι σωστό που κάνεις και βρίζεις για να πεις μετά συγγνώμη, από πριν πρέπει να το καταλάβεις.
Ο Φαλ πίστα. Γιάννης Τσακ, πήμε πίσω σου. Για άλλο, άλλο γρήγορο γύρο. Έλα, 2.47 ακόμα. Είναι 3 γύροι. 4-3. Και να μπούμε μετά να αλλάξουμε τη τιμονιέρα. Αυτό έχει δύο race ή μόνο ένα? Ένα. Α, ωραία. Γκολτσγουόρτ και ο Τσάκ είναι μπροστά μου. Ρίχνω στον τρίτο και στον τέταρτο γύρο. Θα ρίξω μάλλον. Πόση ώρα παίζεται ρίσμι, δεν είχα. Τώρα ξεκινήσαμε. 17 λεπτά παίζουμε, περίπου. Αυτός κι άλλος ένας. Τσάκη, πρόσεχε. Ξάιντερ, γιατί κάθεσαι μέσα στη μέση, αγορίνα μου? Αφού δεν οδηγείς, γιατί κάθεσαι μέσα στη μέση στην πίστα? Σόπα. Ωραία. Τι σου γράφει, Τα 17 γύρους μου λέει ότι τον έχω πάρει με κακό μάτι. Που βρίζει τον άλλο, λέει μπάσταρδο. Αυτός έχει τρακάρει, αλλά με τον τρακάρουν βρίζει. Που έχει, δεν τρέχει, κάθεται μέσα στη μέση χωρίς να τρέχει και δεν βγαίνει έξω. Αχ. GG σε όλους, παιδιά. Πολύ ωραίοι. Κάτσε να πάω να αλλάξω την τιμονιέρα. Πάρα πολύ ωραίο. 89 παιδιά είναι μέσα. Ναι. Τελείωσε. Κάτσε να πω κι εγώ. Κάτσε να φτιάξω. Περίμενε πρώτα. Περίμενε να κάνει τα results. Και μετά. Να βγω από το game το άλλο που παίζω τώρα γι' αυτό. Α. 270 μοίρες. Έτσι και έτσι. Και έτσι. GG. Darksider. Suspension. Ο πρόδρομος Suspension. Ότι ο The Best. Καθόλου τίποτα, δεν πειράζει. Ωχ, ποιος τα κάνει όλα αυτά, λέει. Και με μίνι, λέει, και γαμώ τα μάξι. Έτσι, Γιάννη.
Άρε φλωρούμπα. Αφού ξέρετε το σκεπτικό μου γύρω από αυτό το πράγμα. Δεν τρέχουμε, ας πούμε παίζουμε. Δεν θα γίνει τίποτα άμα μείνουμε πίσω ένα γύρο. Για να δούμε κάποιον που έχετε να πατήσουμε γκάζι για να τον κόψουμε ή να τον κλείσουμε ή να τον τρακάρουμε. Δεν κερδίζουμε κάτι. Δεν θα κερδίσετε κάτι σε αυτό το παιχνίδι άμα το κάνετε αυτό. Να το ξέρετε. Έλα για μπες. Μπαίνω, okay. Περίμενε. Refresh. Εμένα Race μου λέει ακόμη. Ναι, ναι, supermarket, μετά θα πάμε και R Factor. Καραμελίτσα τρώω. Περίμενε 8 δευτερόλεπτα. Καραμελίτσες. Έχω στρογγυλές κόκκινες καραμέλες και έχω και τις παστίλες αυτές τις καραμέλες που είναι σαν βαρκούλα, σαν φεγγαράκι. Αυτές εδώ. Κόκκινες και αυτές. Όχι πράσινες. Περίμενε, ξεκινάει, περίμενε. Next track, για δες τώρα. Περίμενε, results λέει. Ωραία, περίμενε. Μπες. Ναι, να το. Βαλένθια. Α! Είναι νομίζω αυτή με την τσουτσού που είναι το... Νομίζω αυτή είναι. Για να δω. Νομίζω αυτή είναι. Όχι, εντάξει. Οκ. Εντάξει. Ρε πρόδρομε, τι κάνει. Περνάει στα πίτι, ξέρω εγώ, πώς περνάει κανονικά. Χαλαρά. Πόσα άτομα είναι μέσα, για να δω. Είμαστε... 16 άτομα. 17. 18. Sorry, Τσάκη. Να πάμε για αγώνα. Μην τρέχετε. Πάμε για αγώνα. 18. Πάμε για αγώνα. Chat, πάμε. Πάμε, δώστε. Όχι, δεν μπορεί. Περίμενε. Για να δούμε. Για ψηφίστε, βρε. 2 ακόμα. ΠΑΟΚ λέει, ΠΑΟΚ ρε, ΑΕΚΑΡΑ, ΠΑΟΚΑΡΑ, ΟΛΙΜΠΙΑΚΑΡΑ. Ζήλεψα τώρα. Πάμε, ωραία. Ωρε φίλε, 19 μάχτια. Ζήμκε. Γαμώ, πάλι εκτός είσαι. Μπες. Γαμώ. Τρίτος ο Τζίμκε. Πάμε. 89 παιδιά είναι μέσα. Παιδιά τα σπάτε. Φρένα. Δεν νομίζω να φάνηκε αυτό που μπορείς στο Τζίμκε να μπει Skype γιατί μιλήσαν όλοι κανονικά μαζί, ξέρεις. Sorry, λέει αν τρακάω κάποιον ο πρόδρομος. Μπορείς άμα θέλεις να μην τρακάρεις κάποιον να κόψεις λίγο ταχύτητα. Μετά σε GG. Απλά, όταν κάποιος έρχεται, γενικά έρχεται από την αγωνιστική γραμμή. Άρα προσπαθείτε να μην είσαστε στην αγωνιστική γραμμή όταν θέλετε να αφήσετε κάποιον να σας προσπεράσει. Δεν κάνετε πολύ ζιγζάκ. Για να δούμε. Από ό,τι λέμε τα γράμματα τα φτιάξε να φαίνονται τα ονόματα. Ναι. Από παλιά.
Εγώ το έβαλα. Έχω βάλει κουμπί. Και όταν τον πατάω, εμφανίζεται. Οπότε. Εσύ! Μ' αρέσει πλέον να πάνε στο Next Asian, ξέρω εγώ. Ωραία. Ναι, μα αφού είμαστε ήδη σε αγώνα, θα πάμε μόλις σε άλλον αγώνα. Και, και προλαβαίνουν να μπουν μέσα, δεν είναι αυτό το θέμα. Όχι, όχι, άμα ξεκινήσει, τέλος. Για να δούμε. Και προσοχή λίγο. Είναι απότομο, είναι περίεργη η καταστροφή. Οπα. Ρε, ο άλλος δεν κουνιέται. Ναι, εντάξει, τον πρόσωπος περνάς. Και εγώ δεν ξεκίνησα καλά. Το νου σας φρένα! Μ' αρέσει το πραξί που λέω φρένα, λες και μ' ακούνε. Ναι, μετά από μισή ώρα. Κάτω. Με χτύπησε από τα αριστερά, αναγκαστικά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν μπορώ να κρατηθώ. Και εμένα με χτύπησαν, ρε. Με χτύπησε ο άλλος και εγώ χτύπησα έναν άλλον κιόλας. Και μετά κατηγορούν εμένα. Όχι, σε συγγένεται. Ναι, άλλο αυτό. Όταν σε χτυπάνε, όταν, ας πούμε, είναι, όταν είναι αριστερή στροφή και σε χτυπάνε από τα αριστερά. Και θα βγεις έξω αναγκαστικά και να θες να την γλιτώσεις, δεν μπορείς να την γλιτώσεις. Ρε, τι κάνει! Ποιος είναι? Ο ανατρεπτικός. Με πέρασε. Οκ, okay, suspension problem, εντάξει, τέλεια. Δεν έχει να κάνει, οδήγα, οδήγα. Τζίμπκε! Sorry, πρέπει να μη σ' ακούμπησα. Μπορεί και κάτι τετράκ, ρε, μην το βάλουν έξω. Big boy! Big boy! Πρόσεχε με τον Δημήτρη δίπλα σου! Χώρο! Χώρο να έχετε μεταξύ σας, χώρο! Big boy! Ξέρω εγώ, πήγε να με βγάλει εκτός τώρα. Μην πήρε τίποτα, επίτες το χτύπησα. Γιατί χτύπησε και τον Δημήτρη και τον πέραξε έξω. Πρέπει να αφήνετε χώρο μεταξύ σας. Μην κλείνετε τον άλλον. Δεν είμαστε φόρμουλα εδώ. Και είναι ακόμα πολύ καμάξια μέσα. Ήταν ο Δημήτρης. Έκοψε τελείως και περίμενε να περάσω και να συνεχίσει τον αγώνα. Έτσι όπως ήταν σταματημένος. Έτσι όπως ήταν σταματημένος. Δεν πήγε να γυρίσει για να στρίψει. Περίμενε να περάσω, να ελευθερωθεί ο δρόμος και να φύγει. Σωστός. Βλακία είναι ότι μερικές φορές πάνε να προσπεράσουν ενώ κάνεις έξοδο και με τους τρακάρεις και αυτές εσύ κιόλας. Ναι.
Στο μεταξύ, B-Boy πάλι και σε έξοδο. Και μετά γύρισα. Έξω. Ο Big Boy. Ο Dark Sider τρέχει στο χώμα, έτσι, κανονικότατα στο χώμα, δεν μπαίνει στον δρόμο. Γιατί τι να κάνεις στον δρόμο. Ακριβώς. Μαλακία, μαλακία μου. Πώς πατάμε γιες, χωρίς να βγούμε έξω. Σκουπιά. Α, τώρα δεν μπορείς. Εγώ πάτησα, ναι. Πρέπει να πάτε όλοι. Δεν βρίζουμε. Σας αγαπάω, μα μην βρίζετε. Εντάξει, η βλαχία είναι ότι μερικές φορές τρακάρουν άλλοι και δεν υπάρχουν παιδιά που παίζουν κανονικότατα. Ναι. Ας πούμε ο Αντρέας πριν, παράδειγμα τώρα, με πέρασε χωρίς να με χτυπήσει, χωρίς να με ακουμπήσει, δεν πήρα είδηση δηλαδή. Τι κάνεις εκεί ρε Darksider! Ρε Darksider, οδήγαε, φύγε από εκεί πέρα ρε αγόρι μου, πάνω εκεί στην ευθεία, στη στροφή. Μην κάθεσαι εκεί, αλλού πήγαινε κάτσε συζήτησέ το. Έλεος, το μαλάκα. Φύγε από εκεί πέρα τα μάξι. Τρολερά. Ένας creeper, προσοχή! Ω, πρόσεχε, πρόσεχε! Πρόσεχε, Έλληνας! Πατηλικόνησε, πατηλικόνησε! Sorry. Πίσω σου είμαι Δημητρό, πίσω σου είμαι! Με Skype! Όχι τώρα, μετά. Αριστερά σου είμαι, πίσω σου είμαι! Σε αγχώσω τώρα! Γιατί! Να μου το... Oh, stop and go, τέλεια. Τι έκανες? Εντάξει, είχα έξοδο και... Α. Μέχρι να μπω μέσα. Τι έκανα πάλι, δεν έκανες κάτι από πριν μάλλον, στο φιλάνε από πριν.
Τι έγινε Δημητρό, αγοράσαμε οικοπεδάκι εδώ λίγο, λίγα στρέμματα, λίγα μέτρα δηλαδή πήρες. Δεν πήρες και τίποτα το ποτό αυτό δηλαδή. Ο Gold Sword λέει να φτιάξουμε λέει το σερβερ και αν μπεις ποτέ. Αχ, λέμε. Πίσω σου είμαι, Δημητρό! Πίσω σου είμαι! Έλα ρε, μπιμπί! BBBNG! Εντάξει, εντάξει. Πάμε Δημήτρη. Μην αγχώνεσαι, τυχαίο ήταν, εντάξει. Δεν το έκανε. Πήγε να σε αυτός να σε αφήσει να περάσεις. Μάλλον κατά λάθος έγινε αυτό, εντάξει. Αυτό ήταν αγωνιστικό συμβάν κατά λάθος, δεν ήταν σκεμμένο. Ρε μην τζακώνεσαι λέμε ρε! Μην τσακώνεστε, δεν το καταλαβαίνετε, δεν μην τσακώνεστε! Έχουμε άλλο έναν γύρο! Εδώ θα προσπαθήσω τώρα να σε φάω, Δημήτρη, αν και μου φύγες λίγο τώρα. Sorry, 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 λέει ο Τσάκη. Δεν ξέρω τι έγινε με τον Τσάκη, ποιος τον πείραξε ή ποιον πείραξε. Πού είναι? Πού πήγες ρε, Δημήτρη! Πού είναι! Ο Δημήτρης παίζει να βγει, κάτσε να δω, θα σου πω. Πού είναι! Ο Δημήτρης βγήκε, ναι. Τι έγινε, τον πέταξε! Όχι, όχι, πήγε στα πιτ. Στα πιτ! Mm-hmm. Γιατί! Βγήκε τελείως, πήγε πάτησε escape, πώς λέγεται. Γιατί ρε, Δημήτρη! Μπροστά σου είναι τέτοιο, κάτσε να δω. Ο ανατρεπτικός είναι. Δημήτρη, σου έχω κάνει call, κλείσει! Μπες! Είχες λέει εσένα από πίσω του και φοβήθηκε. Δεν φοβάται ρε τόσο εύκολα ρε. Ωραία τράκα μπροστά σου. Τρα, τρεις, τρεις, τρεις. Αντρέα πρόσεχε! Πρόσεχε, 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 Αντρέα! Και είμαι τρίτος! Ρε Αντρέα! Ρε Δημήτρη! Κάτσα κλείσω λίγο το τέτοιο. Πού τον να, Δημήτρη! Πού τον να! Έλα! Έλα ρε! Τι, γιατί βγήκε, σε πέταξε! Είχα ποινεί και δεν το ήξερα, δεν ξέρω τι έγινε. Σοβαρά μιλά! Δεν έχω ιδέα τι έγινε. Και τι σου είχε βγάλει για stop and go? Δεν είδα κανένα stop and go. Εγώ οδηγούσα κανονικά και ναι. Δεν ξέρω πού την έφαγα και γιατί, για ποιο λόγο. Ναι. Μάλιστα. Δεν πειράζει. Πάμε. Δεν πειράζει. Ναι, ωραίο, ωραίο αγώνα, ωραίο αγώνα. Είχαμε ωραία κόντρα. Πάρα πολύ ωραίο. Αν υπάρχει περίπτωση, αν έρθει κάποιος από εδώ να την κλείσω, την κλείσει, εντάξει. Ναι, ρε. Αν πώς βλέπω τα νέες ωραίες με τα λεφτά. Μέχρι τότε μιλάμε. Ναι, ρε. Καραγιάς, πηγαίνεις μέσα, έχει μια επιλογή που βλέπεις τα ονόματα.
Θυμάται κανείς ποια είναι? Για πού μιλάς, για το race? Για τα ονόματα, ναι, που σου δείχνει τα ονόματα από πάνω από τα αυτοκίνητα. Το name tag. Name, αυτό μάλλον, μέσα. Επιλέγεις κουμπί. Πίσω σου δεν φαίνονται, οι μπροστινοί σου φαίνονται. Αν είναι, κάνεις mute που λες για να μπορείς να ξαναμπείς μετά μέσα. Synchronizing game! Μου τσακώνεστε! Μην τσακώνεστε! Δεν θέλω να τσακώνεστε! Γαμώ! Δεν κατάλαβα, ρε, που έφαγα πίνη. Τι κουφό ήταν αυτό? Τι θα παίξεις, ρε, τώρα? Τώρα, ρε, θα παίξουμε Race 07! 81 παιδιά είναι μέσα! Καλησπέρα και στα παιδιά που δεν έχουμε μιλήσει. Για να δούμε τι πίστα θα μας βάλει. Πρώτο τραπέζι πίστα. Το έχω δει, Greekman, το έχω δει το game. Σε βίντεο κτλ. Πλάκα ψηλοφαίνεται να έχει. Κάνεις επιδιορθώσεις οχημάτων. Είναι λίγο μέχρι να μάθεις το χειρισμό του. Και μετά σε κάποια αυτοκίνητα νομίζω κάνεις και τεστ. Κάπως έτσι. Mini Cooper για πάντα. Έτσι, μετά θα παίξεις. Μετά θα έχουμε R-Factor, θα ανοίξω σερβερ. Πάρα! What? Πάρα! Τι είναι, παίξαμε χθες. Ο Γρήκαμαν λέει το Carby Harex Simulator το καινούριο. Αυτό του είπα, αυτό το απάντησα τώρα. Αυτό έλεγε, Φάση, εντάξει, έχει αρκετά φέσαι, εντάξει. Για να περνάς την ώρα σου είναι. Λοιπόν, γατάκια, πάμε για αγώνα κατευθείαν για αγώνα. Καλησπέρα και στον Πάνο, τώρα τον είδα. Α, τότε μ' είχες δει τόση ώρα. Τώρα είδα την κλίση, το όνομά σου είναι. Σε 29 δευτερόλεπτα θα κάνω next season, άρα που βγαίνετε έξω να τρέξετε, τσάμπα τρέχετε. Τουλάχιστον αυτό είναι το καλό, ότι μπαίνουμε μέσα και πατάμε κατευθείαν season και πάμε κατευθείαν για αγώνα, μην καθόμαστε να περιμένουμε 20 λεπτά. Έτσι, για να με βγάζεις σε κάθε αγώνα τρίτο τώρα. Έτσι, γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Και εγώ θα βγαίνω πάντα πίσω. 9 δευτερόλεπτα και θα πατήσετε next. Yes, θα πατήσετε. Πηγαίνετε, βάλτε κουμπί το ναι, κάπου να σας βολεύει. Εν τω μεταξύ, προλίγο λες ψηφίστε. Εγώ πατάω όλα τα κουμπιά στο gamepad για να δω με ποιο ψηφίζει, αν ψηφίζει. Και έβαλα τον περιοριστή. Ήμουν στην ευθεία με τελική και έβαλα περιοριστή ταχύτητα. Έτσι. Ναι, 4. Ήταν 6, 5, 4, 3. Έλα 3. Τώρα. 3, 2. Κάτσε, κι εγώ. Ρε μη βρίζετε, ρε λέμε! Μπράβο, έλα! Ναι, drive race, πάμε! Πάμε για race! Για race! Παιδιά, θυμηθείτε, είναι το μουνί που χώνονται οι πούτσες μέσα, προσέξτε το νου σας! Προσέξτε το νου σας, είναι οι πούτσες εκεί που μπαίνουν στην τρύπα! Κανονίστε! Γιατί να είμαι τρίτος και να μην είμαι τελευταίος? Εγώ με το 10, σε μότε καλύτερα πρώτο. Όλοι οι αγώνες που θα παίζουμε, έτσι είναι. Έτσι είναι. Όλοι οι αγώνες που παίζουμε. Να το ξέρετε. Έτσι θα μας βγάζει. Επειδή έτσι μπήκαμε μάλλον. Δεν ξέρω πώς. Ναι, μάλλον. Λοιπόν, το νου σας λοιπόν. Ναι, το είδα. Συγκρόμενα σορκόμαστε, λέει. Τρέχω και αυτό. Γεια σου, Γουτ. Γεια, Τζιμ. Γεια. Γεια σου, Σταύρο. Τι γελάτε, ρε. Τι είπα. Είπα για τις πούτσες που μπαίνουν στο μουνί εδώ πέρα. Τώρα να δεις εδώ στην ευθεία. Τώρα θα γελάσουμε τώρα. Κανονίστε ρε μάλια. Το νου σας, ρε μάλια. Άντε. Γελάνε να πούμε, ο Άγγελος γελάει να μην έχει λιώσει. Γεια σου, Μάνο, ήρθα για καμιά ώρα και ξανάρθα. Καλά έκανες. Τι λέξεις λέει ο Μάνος. Καλές λέξεις. Ρε Μάνο, άσε μας να παίξουμε. Τι να παίξετε με τον πόνο του άλλου. Ο Μάνος είναι έβδομος. Ο Μάνος είναι έβδομος. Καλή τύχη. Θα τη χρειαστώ, Την τύχη τη χρειαζόμαστε. Παιδιά, στου κάρε τέτον όλοι, τσάκι θα φας μπαν. Έτσι, μπαμ. Έτσι. Κατευθείαν όμως. Τι στρατηγική να παίξουμε το. Πού να κρυφτώ εγώ τώρα μέχρι να στρίψω το. εκεί στην έξοδο του πιτ δεξιά με παίρνει, να κάτσω λίγο να κρυφτώ. Ναι, good luck, have fun, λέει ο πρόδρομος. Ναι, σκουλίκια. Έλα,
Πλάκα κάνω ρε, καλά καλά, και εγώ πλάκα κάνω με τα μπαν. Κανόνισε. Πάμε πάμε, το νου σας ρε μάλια. Όποιος χτυπήσει δεν έχει καραμέλα. Έτσι. Κάποιον χτύπησε... Έχεις, είσαι μαζί με τον Τζάκι, είσαι μαζί με τον Τζάκι. Κάποιος ήταν δεξιά μου και δεν τον είδα και τον έκλειπε. Μαζί με τον Τζάκι, μαζί με τον Τζάκι. Να, μαλάκα! Οι πούτσες σκοτήκανε! Πού είσαι Δημήτρη, πού είσαι ρε! Να σας πω ένα ανέκδοτο να γελάσετε. Ναι, είσαι πρώτος! Ο Darksider είναι πρώτος. Πρέπει να μπω στα πίτ. Τι έκανα! Τι έκανα! Μην πείτε τίποτα, κατατύχει το έκανα. Μην πείτε τίποτα. Μην το πείτε ούτε του παπά. Τίποτα μην πείτε. Μαλάκα, γαμώ της πίστης μ' αρέσει. Εκεί θα πήξετε. Εκεί θα λιώσετε στο ένα επί ένα. Μαλάκα, κάτι σβούρες. Δουλεύε! B-Boy, σούρχομαι! Όχι, ο B-Boy είναι πρώτος. Ναι, τώρα ναι. Τα ανέκδοτα δεν κρατάνε για πολύ, εντάξει. Τελείωσε. Ρε, B-Boy! Τι θα γίνει, B-Boy? Κάνεις όπιθεν εκεί που είσαι σταματημένος? Καλά, αναγκαστικά, και εγώ το ίδιο θα έκανα. Μην τρελαίνεσαι. Και εγώ έκανα. Ναι, και εγώ αυτό θα το έκανα και εγώ, δεν υπήρχε περίπτωση, εντάξει. Δεν πρέπει να μπω μέσα, δεν έχω άλλη επιλογή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αυτή είναι πίστα! Αυτή είναι πίστα! Έλα όλοι στα πίτς με τη σειρά. Βάλτε περιοριστή ταχύτητας γιατί θα πάτε κι άλλο στο Pego. Βάλτε περιοριστή ταχύτητας. Darksider, εντάξει, πάρκαρες. Δεν λέει πιάνουν τα φρένα. Βέβαια, άμα έχετε πάθει τρακάρισμα, παιδιά, πώς θέλετε να πιάσουν τα φρένα. Πλάκα κάνετε. Τι θέλει ρε παιδιά, confirm θέλει και εγώ περί... Ποιο κουμπί είναι για το confirm ρε, δεν το έχω αλλάξει. Αυτά παιδιά, παιδιά, ναι, πρέπει να τα βάζετε από πριν παιδιά, να δείτε. Τελείωσε. Ξαναβγέζετε, ε. Με τα βελάκια πήγαινε νομίζω με τα βελάκια πάνω κάτω. Και πρέπει να ξαναμπώ τώρα, γιατί δεν έφτιαξε τις βλάβες. Πρέπει να τα κάνεις πράσινα με τα... Με το κουμπάκι νομίζω. Το gamepad ήταν στο σταυρό, πρέπει να τα κάνω πράσινα και να πατήσω. Θα φτιάξει. Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, σιγά θα αρχίσει, δεν έγινε και κάτι. Έτσι, εδώ χαβάλες να γίνεται. Τι χαβάλες ρε μαλάκα! Αλλά και δεν ξέρω τι έγινε και δεν ξέρω τι σβούρες πρέπει να έκανα. Επειδή είμαι από μέσα. Εντάξει, έγινε λίγο ό,τι να είναι και εγώ έγινε λίγο. Δύο, αλλά... Εσύ λίγο με το τσίκε. Ψιλοχόντρο... Άντε πάλι. Μπήκα στο τέτοιο, ξέρεις που, να μην το πω. Ναι, στο μουνί, γιατί ντρέπεσαι. Χώθηκε, εγώ δεν χώθηκα, εγώ την γλίτωσα. Έμεινα μακριά από το μουνί. Ποιοι είναι αυτοί που μιλάνε? Λέει ο Darksider, νομίζω τώρα, αν το δω καλά. Το λέει ρε αυτό. Το έγραψε προηγουμένως το μήνυμα. Ξεχνάω ότι είναι δεξιά, δεξιά, αριστερή. Ξέρει ο Darksider ποιος είναι. Μου έχει τρελή συμπάθεια. Νομίζω. Ή ήταν ο Inside Cookie. Δεν θυμάμαι το όνομα. Με συμπαθεί πάρα πολύ.
Ο Πάνος λέει sorry. Ναι, πήγα να πει και τράκαρε πάνω ο Έλληνας Creeper. Δεν πειράζει, εντάξει. Το να το κάνει κατά λάθος, το να γίνει κατά λάθος. Ναι, είναι Creeper, σκάσ' το κοιμία του Creeper να πούμε. Να μην σκάσει τα μούτρα μετά. Αυτό και στη φυλακή δεν το παίζουμε. Έτσι, έτσι. Ούτε τάβλι δηλαδή, έτσι. Το τάβλι το λένε αυτό. Αυτό και στη φυλακή δεν το παίζουμε. Έτσι ακριβώς. Όπως παιδιά το λέει ο Δημήτρης. Αυτό και στη φυλακή δεν το παίζουμε. Εγώ δεν έχω αεροδυναμικά προβλήματα. Έχω τα ψυχολογικά μου εδώ να πούμε. Τι ψυχολογικά έχεις, τελείωσαν οι καραμέλες. Ναι. Και δεν έχω την απειπηλή στο γάμο του, άρα από εδώ πέρα να πούμε. Λουλού καραμέλες κόκκινες. Πάντως άνοιξε, βλέπω το μεταξύ 19 άτομα ήταν, 18 είναι μέσα. Εσύ πρώτος λέει... Όχι πάλι ρε. Πάλι δεν πάτησε, πάλι πάτησε ακόμη φίρμη χωρίς να... Χάρη να κάνεις κόκκινα, πράσινα. Πώς τα κάνει πράσινα, δεν ξέρω. Τα πατάς. Με κάποιο πρέπει να. Δες λίγο μετά τα τέτοια, ρε. Δες λίγο μετά τα κουμπιά. Μην την παρέσουμε εδώ. Δεξιά είναι. Λείπει, θέλει πάνω κάτω και δεξιά-αριστερά τα κάνει πράσινα. Νομίζω δεξιά-αριστερά είναι, ναι. Εμένα έτσι είναι πάντως. Α, το επισκέβασε τώρα. Κάτι έκανε. Το map, πώς το βάζουμε, το είχα βγάλει, δεν ξέρω πώς το βάζω. Το βάζεις νομίζω με κάποιο κουμπάκι, 4F4, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο. Πάντα τα κουμπιά από το 1 έως το 10 και κάπου θα τα δεις. Το 4, το 5, το 6, κάτι τέτοιο είναι, ναι, ανοίγουνε. Το 4, το 5. Ναι, κάπου εκεί. Κάτσε τώρα και ναι, μπράβο, το βρήκα. Θα αρχίσουμε να ρίχνουμε γύρω τώρα. Α, Δημητρό, εδώ είσαι, μπροστά μου σε έχω. Είσαι το 10ος. Πώς. Μπροστά σου είμαι. Μπροστά μου είσαι, ρε. Δεν είσαι ο πρώτος. 10ος είσαι. Μπροστά μου σε έχω. Ναι, είσαι τελευταίος, Ζίνκερ. Αυτό το ξέρω. Άρα μπροστά μου είσαι. Είναι πολύ μπροστά από μένα. Θα ρίξω και γύρω, ας πούμε, στο Δημητρό. Δεν θα σε αφήσω, ρε. Α, εντάξει, ρε. Ελλάδο, ρε. Ελλάδο, ρε. Σε βλέπω. Είναι χαμό τις πίστες, μαλάκα. Είναι χαμό, εγώ, μαλάκα. Τι γίνεται εκεί μπροστά. Άμα δεν βγάλει μπλε σημαία, δεν κάνει τον μπροστά. Πού σου βγάζει, ρε, πού σου βγάζει μπλε σημαία, στην πόση απόσταση κάτω, σου βγάζει. Κάτω αριστερά έχει βγει. Όχι, πού τη βγάζει. Κάτω αριστερά. Όχι, ρε, πόσο κοντά πρέπει να είσαι με τον άλλο για να στην βγάλει, εννοώ. Α, δεν ξέρω, δεν έβγαλε εμένα. Έχει κίτρινο, τι δύο κίτρινο. Καλά, κίτρινο είναι τα suspension που γίνονται στην πίστα. Είδε εγώ τι έκανα. Ναι, πήγε ευθεία στο σε άλλο μου. Εγώ το έχασα, μπήκα εκεί στην τρύπα από το λε και άλλο έβγαινε εκεί την ώρα. Το ξέρω και τον γλίτωσα. Και τον έκοψα και τον δρόμο. Όλοι μπήκαν πίτε έτσι, είμαι 8ος και ήμουν και 8ος. Κάποιος καίγεται μπροστά μου. Ελληνάρας. Έλληνας Creeper. Πήρε φωτιά ο Creeper. Θα κάνει μπαμ σε λίγο. Gold Sword είσαι ένατος, είμαι πίσω σου, το νου σου. Το νου σου, αγορίνα. Το νου σου. Άντε πάλι. Χτύπησα και τον Creeper. Το Creeper το βαράμε γιατί είναι Creeper. Αλλιώς άμα τον βαρέσουμε θα μας βαρέσει. Κάτσε τώρα γιατί κοίτα εδώ πως πάει τώρα, Πού να τον περάσω εγώ τώρα. Άμα πάω να τον περάσω θα με χτυπήσει. Κοίτα τον Gold Sword πως πάει. Μα ναι μου πεις έτσι, παρόλο που είσαι πρόεδρος. Κάτσε, δεν μπορώ να τον περάσω, θα με τρακάρει. Κάτσε, περίμενε. Και εγώ τον Gold Sword θέλω, όπα. Ναι, μου φεύγει τα μάξι. Τσούμπα, γύρισες.
Μετά από τρεις φορές τα πίτι βρήκα τις επισκευές, εντάξει. Ναι, και εγώ τα κατάφερα μόλις τώρα. Κοίτα δω ρε μαλάκα, κοίτα δω ρε Gold Sword, μ' αφήνεις λίγο να περάσω ρε αγορίνα μου. Πάνω, αλλάζω λάστιχα και έρθω. Περίμενε, πιέσαι ένα καφέ. Gold Sword, μ' αφήνεις. Ωραία, νότρι, γαμώ το, πάει το μάτσο. Και τα γουρουνάκια σου λέει. Τι σου φταίνε ρε τα φώα γουρουνάκια μου ρε. Τα σουβλάκια, τα μπρίζουλάκια. Κοίτα, είμαι Gold Sword, είμαι δεύτερος, είσαι 8ος. Και δεν με αφήνεις να σε περάσω. Εντάξει, γιατί φοβάμαι κιόλας να προσπαθήσω να σε περάσω. Έχω και τα προβλήματα με τα μάξι. Και δεν με αφήνεις να σε περάσω. Α, ωραίος. Ευχαριστώ. Πρέπει να μπεις σπίτι. Τι, βγάζω σπίτες. Σου έχει χαλάσει το αμάξι. Πες να σου χαλάσει κυρόδα τώρα. Άμα βγάζεις σπίτες, έχει τρυπήσει κυρόδα. Έλα, βρίσκει λίγο στο φτερό, δεν είναι τίποτα. Ο μπροστά μου είναι 45 δευτερόλεπτα, 46 δευτερόλεπτα, ο πίσω μου είναι στα 11. Μάνο, άλλαξα λάστιχα και έρχομαι. Ωραίος. Ωραίος, για ένα λεπτό. Μένα μου βάλε ένα τώρα πέρα μου. Δεν ξέρω. Καθνικά έτσι στο πουθενό. Τόσαξε καινούργιο, καινούργιο το εργαλείο, το βάψα. Α, ωραίος. Αντρέα, έρχομαι! Αντρέα, πρέπει να μπει στα πιτ γιατί δεν έχει λάστιχο. Πώς το λέω. Τι να το κάνεις ρε το λάστιχο ρε. Βάζεις δύο ράγες κάτω, βγάζεις τα λάστιχα και πηγαίνεις με τέτοιο, με τις ράγες. Σιγά, με τις άδες. Καλό είναι και αυτό, εντάξει. Πρέπει να αντέξω αυτό το γύρο τώρα, πρέπει να αντέξω. Γιατί τερματίζουμε. Ένας γύρος είναι δηλαδή. Τελικά η πρώτη μου η αρχική ιδέα να κρυφτώ εκεί δεξιά στην έξοδο του πιτ ήταν καλή τελικά. Στρίβει πολύ καλά το αυτοκίνητο επισκευασμένο. Εγώ δεν πάω να καταλάβω ο πρώτος πώς κατάφερε και την γλίτωσε να πούμε. Ο πρώτος ποιος είναι ρε παιδιά. Ο Flash P.O. Πάου. Flash D.P.O. Πάου. Πού βγήκε πρώτος αυτός. Ξέρω εγώ. Είναι τώρα εκεί που είσαι ακριβώς, ήταν τώρα αυτή τη στιγμή είναι ο, μόλις έφυγε από τη στροφή. Στην επόμενη στροφή, τώρα πας εσύ. Μου θέλατε Race 07, πάρτε το Race 07. Η πλούμπη είναι καλύτερη και πέρα τρακάρει πιο ωραία. Η πλάμ, πώς λέγεται εκείνη. Παίζει να τελείωσε τέτοιος, δεν είμαι σίγουρος. Η αλήθεια είναι τα Minion και τα έμαθα τελευταία, τα βαρέθηκα. Γιατί? Βαρέθηκα όλο με τα Minion. Είναι ωραία όμως. Καλά είναι και τα μάθαμε κιόλας, αλλά... Το R Factor είναι πιο παλιό από το Race 07, είπα. Πρέπει να είναι, ρε. Δείχνει πιο παλιό. Εσύ λέει δεν παίρναγες, άμα δεις πως πήγαινε στο live, δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά, gold, θα λιώσεις από τα γέλια. Το Dark Factor πρέπει να είναι πλάκα-πλάκα πολύ παλιό που έχει ναι. Ή έτσι δείχνει από τα γραφικά του. Το 1 είναι παλιό. Πολύ παλιό όμως πρέπει να είναι. Πριν το 6, πριν το 5, για να είναι αυτό το 7. Έλα και τερματίζω, έλα και γράφω, έλα και τέλος. Έλα, τέλος, GG. Το race είναι ωραίο και είχα παίξει και τα πιο παλιά. Το GTR και το GTR2. Για να δω αμάξι, μαλάκα μου λείπουν τα μπροστινά, μου λείπουν τα πίσω. Τα λάστιχά μου τουλάχιστον πάνε κομπέ, δεν έχουν σκάσει τα πίσω ή όχι. Τα πίσω... Όχι, κανονικά πάει. Τώρα έχει κανονικά. Πρέπει να υπάρχει παιδιά, πρέπει να υπάρχει ακόμα σε προσφορά. Μάνο λέει πρώτος πρέ, όχι πρώτος, δεύτερος είμαι, 2 από τους 18 γράφει πάνω.
Αυτό εννοώ. Δεν μπορούσε να ελέγξει το αμάξι και πήγαινε δεξιά-αριστερά. Άρα πώ ήθελε να σε περάσω έτσι όπω πήγαινε δεξιά-αριστερά. Δεν υπήρχε περίπτωση να σε περάσω. Θα με κοπάνα και θα με σπαγε. Πάμε μετά. R Factor λέει με τη Free BMW φόρμουλα. Το R Factor είναι λέει του 2005 λέει ο Τζον. 81 παιδιά είναι μέσα. Καλησπέρα σε όλου. Μανώ. Έλα. Το Resident Evil 7 κάνει 3 ευρώ τώρα. Καλά, πρέπει να υπάρχει τέτοιο. Πρέπει να υπάρχει ακόμα προσφορά, ναι, όχι στο King Win, αλλού που τα είχα πάρει. Πρέπει να υπάρχει ακόμα προσφορά. Που είναι πάμφθινα όλα. Είναι το πακέτο αυτό τότε που το είχα πάρει. Από το GA που έχει το partner. Όχι, όχι, νομίζω από Battle Star. Από το Star, ναι. Από το Battle πρέπει να υπάρχει ακόμα η προσφορά αυτή. Ακόμα όλη η προσφορά με όλα τα παιχνίδια με δεν θυμάμαι πόσα 6-7 ευρώ πόσο ήταν όλο. Που σου δίνει το Resmi δεν 7, αλλά σου δίνει και τα DLC. Παίρνει και αίσθηση C, αίσθηση C. Περίμενε, Μάνο. Το GTR, το Evolution, πόσο το έχει αγοράσει τελευταία. Νομίζω ήταν 1 ευρώ. Όποιο το πάρει εκείνο έχει και το Race μαζί. Ναι, α είναι και αυτό, ναι, με 1 ευρώ. Μπορεί με 1 ευρώ να πάρει και τα 2. Το άλλο όμως έχει παραπάνω παιχνίδια μέσα. Το άλλο έχει παραπάνω παιχνίδια. Να σου πω πώς το έχει το Battle Star. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς περίμενε. Ναι, πάμε next season τώρα, αλλά κομπλέ. Μάνο να βάλει και Eurotrack Simulator 2. Σταυράκο, έβαλα Eurotrack. Έτσι με αυτό ξεκινήσαμε. Κοίταξε το GTR, το Evolution πόσο έχει. Έχει μέσα και το Race το πακέτο. Εν τω μεταξύ, ρε αγόρι. Δεν έχει. Σωστό, δεν έχει search. Ρε Flash, δεν μα έχει δει εδώ ότι είμαστε όλοι Έλληνες. Φύγε, πήγαινε πουθενά αλλού να πα να παίξει, αγόρι. Πήγαινε πουθενά να πα να παίξει αλλού. Και τι είπε. Όχι, είναι ο μόνος ξένος στη δεκάδα, στην οκτάδα τέλος πάντων. Σε 3, 2, 1, να δούμε πίστα που θα μας βγάλει τώρα, είναι περίεργος. Νομίζω βγάζει τη χθεσινή τώρα μετά την επόμενη που είναι η τέτοια που ήταν από εκεί, που είναι η έτσι. Τι λέει για το Skype. Α, ωραία πίστα. Εν τω μεταξύ μου το είπατε και πιο πριν και σας απάντησα στους ίδιους που με ξαναρωτάτε αν θα έχει Minecraft. Θα έχει. Αργά. Όχι τώρα. Πολύ αργά. Μάνο. Εσύ πώς το πήρες το ATS. Το ποιο. Το ATS, το Eurotrack. Όσο κάνει. Όχι, ενώ από το Steam κανονικά ή από το King, ας πούμε. Άστο. Ναι ρε αγόρι μου, ναι βρε Gold's World μου, ναι παλικάρι μου, ναι. Απλά τι έγινε, πήγαινες δεξιά-αριστερά και δεν μπορούσα να σε προσπεράσω έτσι όπως πήγαινες γιατί θα με κοπάναγες. Από δεξιά σου αριστερά και το ίδιο. Έπρεπε δηλαδή να κάτσεις σε μία λωρίδα και να την κόψεις. Δεν έχει να τρέξετε, πάμε κατευθείαν για αγώνα. Μπρος ρε μάλια. Πάμε για αγώνες! Έτσι κι αλλιώς ακόμα είναι 5 και 8. Και θα πάμε έτσι μέχρι τις 6 ώρα. Από τις 6 μάλλον μέχρι τις 8 θα πάμε R Factor ή μπορεί να πάει και πιο λίγο το R Factor και μετά θα πάμε Minecraft. Δεν μπορείτε να πείτε, σας έφτιαξα σήμερα Κυριακή έτσι, πολλές ώρες. Ένα μικρό δηλαδή χαλαρό live stream όπως πάντα. Δύο ρε, ψηφίστε ρε, δύο ρε! Άντε ρε! Ο Gold's World λέει θα δω μετά το βίντεο λέει. Να θυμάσαι είναι μετά τα 45 λεπτά και μετά θα δεις. Θα θυμηθείς δηλαδή, περίπου στα 45 λεπτά πρέπει να ήταν αυτό. 45, 50... Τι θα γίνει τώρα, για να ψήφι περιμένουμε. Έλα, πάμε. Πάμε. Πάλι 7ος είμαι. Είμαι τρίτος. Ναι, όπως είναι όλα, δεν αλλάζει. Άντε πάλι να διώξετε τον Darksider. Τι σας έκανε το παιδί. Ναι παιδιά, μονίμως έτσι και 10 αγώνες και 100 να παίξουμε, έτσι θα μας βγάζει. Εμένα 7ο, τον Δημήτρη 3ο, τον Αντρία θα είναι 6ος, ο Boy Big, The Big θα είναι 2ος. Εχθές ας πούμε ήμουν πρώτος συνέχεια. Τώρα είμαι 7ος, είναι αναλόγως πως μπαίνεις. Εγώ τώρα που είμαι 12ος.
Εκεί μόνιμα 12 μπροστά σου. Εκεί θα πήξεις. Μάνο λέει πάω για PES 2014 αλλά δεν έχω ανοιχτό το live το δικό. Καλά θα πας για PES 14 και δεν θες να δεις εδώ τις τούκες και τα τρακαρίσματα που γίνονται. Είναι ντροπή και έσχος μόνο που το λες αυτό το πράγμα. Με στεναχωρείς, εδώ με το μωρό μου με στεναχωρείς. Γιατί δηλαδή εδώ με το κοριτσάκι μου να πει, γιατί δηλαδή. Γιατί με στεναχωρείς. Με κάνετε και κλαίω ρε άντε από εδώ πέρα ρε μάλια να πούμε. Γιατί είναι να διώξετε με τον Dark Side. Τίκλες μάνο, δεν μπορώ. Έτσι, πέστα. Έλα ένας να μπει μέσα. Ένας να μπει. Για το μεταξύ τον Darksider τον έχω μπροστά μου ρε μαλάκα. Είναι πέμπτος και τον έχω μπροστά μου ρε μαλάκα. Darksider! Κανόνισε! Λοιπόν, άκου να δεις θα γίνει. Θα πάρω φόρο, θα κοπανίσω τον Darksider και τον Darksider θα κοπανίσει εσένα. Και τώρα θα λες ρε Darksider, γιατί με κοπανάς! Ενώ θα τον έχω βαρύσει εγώ και δεν θα φαίνεται. Θα προσπεράσεις τον Darksider που με αναβοσβήνει τα φώτα εδώ και τρεις αγώνες. Θα μου πει θα σου καρφώσω τώρα. Θα πει μπροστά. Θα βγάλει από τον δρόμο, δεν ξέρω τι θα κάνει. Δείξε τον μπάνι. Κάνε κάτι, ίσως streamer. Ο Gold's Gordon μεταξύ λέει ότι είσαστε συνονόμαροι και τα λοιπά. Έλα ρε, ένας είναι να μπει μέσα και δεν μπαίνει γάμο το κερατό μου. Μπες μέσα ένας ρε που είσαι ένας. Ποιος είναι στα πιτ. Γαμό. Τέλος πάντων, ήτανε στα πιτ, τώρα δεν είναι πουθενά. Πάμε. Έλα σας έφαγα στην εκκίνηση. Σας έφαγα στην εκκίνηση! Αντρίκο, πρόσεχε! Gold's Gord, πρόσεχε! Σε όλο τον τράκαρα, αλλά μ' είχαν σε τρακάρι άλλα από πίσω και δεν μπορούσα να σταματήσω. Εκεί ρε μαλακα, εκεί! Λοιπόν, ποιος είναι, ο Flash PO! Εκεί με τα παιδιά, το Flash PO με κοπάνισε για να με περάσει. Προσοχή, ο Flash PO βαράει. Βαρέστε όλο τον Flash PO, πάρτε το αίμα πίσω. Sorry, το boy το χτύπησα γιατί φρέναρε πάρα πολύ νωρίς. Έλα Δημητρό, πρόσεχε το Flash PO, εμένα με κοπάνισε και με πέταξε λίγο και να με περάσει. Χτύπησα ένα παιδί, sorry. Πολύ νωρίς πάτησε, φρένω και ο άλλος από πίσω με χτυπάει. Όλοι παιδιά το Flash PO, όλοι πάμε ανάποδα. Όλοι ανάποδα, δεν το βγάλουμε. Είναι με το άσπρο. Ναι. Μπράβο, ναι. Όλοι τον Μπούλογλου. Για να μας αφάμε παράς. Παπάρα! Μαμουνάκι! Αυτό θέλετε τώρα μπανίκι και δεν μπορείς να μπει μετά, ας πούμε. Απλά χάνει τον αγώνα δηλαδή. Νομίζω ναι. Κοπάνα τον! Κοπάνα τον! Δεν θα τον γραμμίσω τώρα. Άιντε. Κι όμως περνάει ρε μαλακα, λες να έχει τσιτ. Κοίτα πως πάει. Πρέπει να έχει τσίτ, δεν γίνεται αλλιώς. Και εγώ τον κοπάνισα και έχασα τα τέτοια μου προηγουμένως. Τα αυτά μου δηλαδή. Πρόσεχε με. Τώρα τρέχω όχι για να νικήσω και να φτάσω αυτού και να το κοπανίσω. Δεν γίνεται και εγώ από πίσω σου είμαι και δεν μπορούμε να το φτάσουμε. Και εξαφανίζεται κιόλας. Δεν πάω να το καταλάβω αυτό. Πρέπει λες να έχει hack. Πριν αυτός δεν ήταν πρώτος. Ναι. Είναι αυτός που έγινε ο κακός χαμός. Ναι, πρέπει να έχει hack. Γιατί με τον κακό χαμό και τα λοιπά, πότε πρόλαβε να στρίψει, πότε πρόλαβε να φύγει. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Χαμό. Δηλαδή είδες Δημήτρη προηγουμένως τον χτύπησες, τον κοπάνισες. Ναι, τον έστειλα στον τοίχο. Και έφυγε ανενόχλητος και με ταχύτητα και σου φύγε κιόλας.
Εγώ θέλω να βγω ένατος. Αν βγω ένατος είμαι ευχαριστημένος για μένα. Που έκανα ένα drift τρελό. Έλα ρε. Και αφήνω και τον πίσω μου να περάσει γιατί δεν φταίει σε τίποτα. Ωραίος. Boy the... Πώς λένε sorry πραγματικά κατά λάθος. Μπροστά κίνηση, ωραίο drift. Dark Sider, μπράβο ρε, ευχαριστώ. Εντέκατος μαλακά. Με τρακάρει, μου κάνει τα κέ κανονικά έτσι καιρό. Και περνάει ένα ενόχλητος κανονικά. Γιατί σ' αγαπάει ρε, σε σκέφτεται ρε, κάτω να σου κάνει και να... Ο Dark δεν χτυπάει, η ιδέα σου κάνει, δεν χτυπάει. Δεν έχει αφήσει κανένα. Τώρα έχει τρακάρει, θα τον περάσω κάτω. Ε, τι κάνει! Μπαίνει μέσα κανονικά έτσι, χαλαρά. Με τη μούρη. Δεν σου ανάβει και τα φώτα πριν σε χτυπήσει. Δεν σου παίζει τα φώτα. Δεν ξέρω, δεν είδα. Δεν ήξερε καν τι είναι το Dark Side. Είναι επαγγελματίας, είναι επαγγελματίας. Και τώρα να προειδοποιεί. Ο Ξενάκης πάει τα μαξάκι. Ήμουν αδέκρος και από μαλακία μου, τερακέ, χάσα τη θέση μου και την πήρε ο Mr. Morris. Μίστερ Μόρις, έχει ένα ωραίο κόπεδο εδώ, πήγαινε πάρτο! Το Μόρις υπάρχει σε από πίσω με το άσπρο αμάξι! Το άσπρο βγήκε έξω, είμαι από πίσω σου τώρα. Ναι, γι' αυτό το πάω. Τώρα βγήκα εγώ έξω. Όταν είσαι μπροστά μου να αγοράζεις οικόπεδα και όταν είσαι πίσω μου. Δεν αγοριέσαι, θα φτάσω. Τι έκανα λέει. Α, ο Ξενάκης λέει, τι έκανε. Μ' έκανες με την αρνητική σου σκέψη εγώ να κάνω τετακέ. Τον έναν άσπρο να βγει έξω. Φαντάζεσαι ότι κάνω πλάκα τώρα, έτσι το έχεις καταλάβει αυτό σου κάνω πλάκα. Εγώ δεν ξέρω τι έγινε, ποιος είχε πρόβλημα. Στο σαν του stream, σου stream το λέει στο τέτοιο. Ποιο? Ο Ξενάκης το λέει στο stream ή στο... Στο chat, από πάνω τα γράφουνε, τα chat είναι από πάνω. Μπορείς! Δεν το είδα γι' αυτό. Ναι, δε, πήγαινε πάρε ένα οικόπεδο εδώ μπροστά και εσύ μπροστά χακαρισμένε, πήγαινε πάρε και σε ένα τέτοιο. Ταξιχολογικά. Μάλλον τα ψυχολογικά σου. Τα ψυχολογικά μου, έτσι έτσι. Τα όταν μπες έρχομαι, είσαι 16ος και είμαι από πίσω σου. Και B-Bank, B-D-B-N-G, έρχομαι πίσω σου. Πώς γίνεται εδώ πέρα προηγουμένως να κάνετε τα κέρε μαλάκα, δεν γίνεται εδώ να κάνετε τα κέ. Πρέπει να αλλάξω χρώμα αυτό την ύπη. Ναι, το χρώμα σε χάλασε. Ο Dark Rider έχει πορτοκαλί, ο DMG έχει πορτοκαλί. Θα με νομίζουν και εμένα για... Όχι, αφού γράφει όνομα ρε. Εντάξει πάλι χτύπησα ένα, αλλά δεν ξέρω γιατί. Ήταν σταματημένο μες στην πίστα, έκανε σβούρες, κάτι έκανε. Πήγαινε πολύ αργά. Είμαι αφηρημένος σήμερα, δεν οδηγάω καλά. Κοπάνησα ένα, αλλά δεν ξέρω γιατί. Ήταν ένα τουρί... Εμείς ρίχνουμε γύρα τώρα, ναι.
Α, αυτός έφτυγε. Ναι ρε, μιλούσαμε και τον είδα ξαφνικά μπροστά μου και τον χτύπησα. Δεν ξέρω πού πεντάχτηκε και τι ήταν αυτός. Πρέπει να ήταν από τους τελευταίους εδώ που παλεύουμε. Εξαιτίας λέει του τέτοιου του γκολ του βγήκα, πήγαινα δεξιά αριστερά. Πάω καλά σήμερα. Αντρέα, πρόσεχε! Τι χρόνο κάνεις πάνω? Δεν πάω, βγήκε. Είμαι στο 1.17. Α, καλώς είσαι. Οπότε εγώ όντως δεν κάνω τίποτα σήμερα. Α, πριν που σου είπα για το σε ένα ξενάκι, είπα ότι απλά έχεις βγει έξω και δεν έχεις μηχανή, δεν σου είπα κάτι. Τίποτα δεν έκανες. Έλα μπροστά τους, σας ρίχνουν γύρω, κοπανίστε τους, πετάξτε τους έξω! Μπορείτε! Έρχομαι να πετάξω τώρα όλους. Σήμερα θα είμαι το κακό παιδί. Έτσι, έτσι, κακό παιδί και άξιο παλικάρι. Άντε μην τον περιμένω τον Γάλλο να περάσει, να με ρίξει γύρω και να τον κάνω κανένα αυτό. Και όταν μπες κοπάνα τον, πρόσεχε, 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 πρόσεχε! Γιατί ρε, γιατί ρε, γιατί ρε! Όχι ο Ξενάκης, δεν ήταν ο Ξενάκης. Όχι ο Τεοταμπής, δεν με κοπάνισε ο Μίκε Γκρίκ κάτι. Ο Μίκε Γκρίκ κάτι με κοπάνισε. Ο Μίκ Γκρίκ. Ναι, ναι, εδώ μπροστά μου. Αυτός με κοπάνισε. Και προσέξτε, προσέξτε, είμαι πρώτος. Προσέξτε, είμαι πρώτος. Και όταν πες... Βούρες αυτό το πέρα. Με πέρασε και ο ανατρεπτικός. Έχω και σπασμένη ενάρτηση. Είμαι πρώτος. Έτσι, έτσι. Πάρε το, πάρε τους κερατάδες. Τους Γάλλους εκεί. Βρίξτε τους έξω. Έτσι. Μαλάκα έτσι και με κοπάναγε. Έτσι και με κοπάναγε να μην γεστήνει στο διάολο μαλάκα. Δείτε τι έκανε ρε μαλάκα, κοίτα τι έκανε, τι έκανε! Φόρα πήρε να με καρφώσει ρε μαλάκα και κρατήθηκα αριστερά! Ποιος ρε? Θα δεις, θα δεις, θα δεν μπορείς να δεις τώρα. Ο μαλάκα! Dragomar και ο άλλος που είναι ο... Ωμα, έχει ένας που έχει πήγε στην ευθεία ήταν, ένας που πήγε στην ευθεία! Πήγε στα πίτω... Μαλάκα, αυτό ήταν κάρφωμα, αυτό πήγε να με σκίσει! Αντρέα, πρόσεχε! Κάτσε ρε, μας χάλασε τον αγώνα και είχε stop and go και μπήκε τώρα, στα τελευταία δευτερόλεπτα. Μαλάκα! Ο Ξενάκης, κάποιος γύρισε ανάποδα τον Ξενάκη. Καλά, εμένα ποιος ήταν αυτός που πήγε να μου τη σκάσει και ευτυχώς που δεν έκανα δεξιά. Τον έβλεπα, γκάζωνε, τον έβλεπα! Έλα και τερματίσω. Πώς γράφει το κακός αγώνας να γράψει το κακός αγώνας? Τι, bad game, bad game, bad, bad. Ξενέρωτος, πώς γράφει το ξενέρωτος? You are ξενέρωτος. Μαλάκα, ποιος ήταν αυτός που πήγε ανάποδα? Ποιος ήταν αυτός ο Greek κάτι να πούμε, ο Greek κάτι, κάτσε. Λοιπόν, αυτός που την έκανε, περίμενε, είναι ο... Μικέ Greek Gamer! Μικέ Greek Gamer λοιπόν! Ο Μικέ Greek Gamer που πήγε κομμάτια ευθεία! Όχι, ο Μικέ Greek Gamer είναι αυτός που με κοπάνισε στη στροφή. Αυτός που πήγαινε στην ευθεία δεν ξέρω ποιος ήτανε. Ο Τιόντα Μπέστη ήτανε, μάνο, που πήγε στην ευθεία. Μόλις τερμάτισα λέει το Dirt 3, πότε πρόλαβες ρε μαλάκα! Ρε μαλάκες λέει πώς γίνεται το minimap λέει του circuit. Πατάς ένα κουμπάκι, το 4 νομίζω, είναι το 4 πάνω στο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Κάτω από τα F. Ρε δεν την παλεύετε έτσι, πραγματικά δεν την παλεύετε. Δεν την παλεύετε. Το 5. Το 5. Ωραίο όμως, ωραίο. 84 παιδιά είναι μέσα, έτσι.
Πάμε κατευθείαν για αγώνες, παιδιά, έτσι. Κατευθείαν αγώνες. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε τώρα και να κάνουμε σβούρες 20 λεπτά και να χάνουμε χρόνο. Πάμε κατευθείαν, μπαμ αγώνα, μπαμ αγώνα, μπαμ αγώνα. Έτσι να μάθετε με τα σκληρά, κατευθείαν. Έτσι. Εγώ τον demo λέει από το Race 07. Μπορώ να μπω, όχι. Toyota Best λέει στην ευθεία με λευκό μίνι. Κάτι πέρασε, θα το δούμε. Άρα τι είμαστε εδώ πέρα, στα 1 και 20, άρα περίπου μετά το 1.10, 1.15, κάπου εκεί, είναι που πηγαίνω στην ευθεία. Που τον περνάω. Είναι στην αρχή της ευθείας όπου γίνεται το μαρκάρισμα, άμα το δει κάποιος, άμα το παγώσει και το γυρίσει λίγο πίσω, εκεί στην ευθεία, και μετά που γίνεται στη στροφή και μου φεύγει από τα δεξιά κομμάτια, μαλάκα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε περίπτωση. Στην τελική ευθεία λέει και με χτύπησε με το μέτωπο και με αναποδογύρισε, λέει ο Ξενάκης. Παιδιά, να κρατάτε τα ονόματα. Καράβαλα Καραμάνο λέει, ένα game είναι άραξε. Κάστρα, ναι, ναι. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Είναι δηλαδή ένα game και περνάμε καλά, αλλά όταν πας να περάσεις καλά και να διασκεδάσεις και έρχονται ας πούμε ξεκάρβονται ας πούμε και σου χαλάνε το game, όχι μόνο το δικό μου και των αλλωνών, χαλάει όλη η φάση, το όλο κλίμα. Ας πούμε. Και είναι και μερικοί που το κάνουν κάθε μέρα και επίτηδες. Και επίτηδες, ας πούμε. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, άμα γράφουμε ονόματα, θα έπρεπε να τους έχουμε πετάξει όλους απ' έξω μέχρι τόσες μήνες που παίζουν. Έτσι. Και θα γεμίσει κανείς. Βάλε Hearthstone. Παίζεις δύο άτομα και κάνεις καλό αγώνα. Μπορεί να χάσεις, δεν μπορείς να τον άλλο να τον κερδίσεις. Χάνεις, ναι, χάνεις ωραίος αγώνα, GG κτλ. Εδώ πέρα, ας πούμε, και να χάνεις, θες να χαλάσεις και τον αγώνα του άλλου. Αυτό είναι, αυτό θέλω να καταλάβεις. Όχι ότι ένα παιχνίδι είναι και να χαλαρώσουμε, γιατί προηγουμένως ας πούμε παίζαμε προηγουμένως στο Dirt το 3. Ναι, είμαι χάλια, δεν μπορώ να τρέξω, είμαι πίσω, ωραίος αγώνας, κάνω ό,τι μπορώ. Δεν χαλάω του άλλου τον αγώνα. Εδώ το κάνουν επίτηδες να χαλάσουν του άλλου τον αγώνα. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά? Και στο κάτω-κάτω χαλαροί είμαστε, τι κάναμε δηλαδή? Είμαστε πάντα χαλαροί, ναι, ναι, 96 θα πάμε και R-Factor. Το χαλαρά δεν γίνεται. Έτσι, περίμενε, δεν ακούω. Περίμενε λίγο, δεν ακούω. Περίμενε λίγο, ωραία. Περίμενε, έλα, ακούω τώρα. Ρωτάει ο Πάνος για αν Star Factor που έχει τον demo μπορεί να μπει. Όχι. Πρέπει να βρεις τα αρχεία από άλλον άνθρωπο. Τα έχουν κάνει upload στο Google, ψάξεις, θα το βρεις. Φίλε, δεν είναι όλοι καλοί. Υπάρχουν και άτομα που δεν ξέρουν. Είναι ένα game, δεν έχει σημασία νικήσεις ή χάσεις. Δεν καταλαβες. Με ενδιαφέρει να βγω και τελευταίος. Θα βγω και τελευταίος. Δεν είναι έτσι. Δεν θα πάω να χαλάσω το game όμως του άλλου. Αυτό θέλω να καταλάβω. Όταν παίζουν τα παιδιά με πληκτρολόγιο δεξιά-αριστερά, το λένε κιόλας, είναι δύσκολο. Ωραία. Εφόσον βλέπεις έρχεται κάποιος, μην πας να τον χτυπήσεις. Δεν θα καταλάβεις τίποτα. Με το να πας ευθεία, ας πούμε, είναι στροφή και άλλος θα μπει έτσι και εσύ θα φύγεις ευθεία να τον κοπανίσεις. Καλά, εντάξει, θεωρία τώρα. Πλάι. Ναι, εντάξει, θεωρία. Εντάξει. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά που λες, είναι σωστά αυτά που λες. Εντάξει, είναι παιχνίδι και τα λοιπά. Ο άλλος μπορεί να κάτσει τελευταίος και να ευχαριστεί το παιχνίδι του. Έτσι. Και δεν είναι ανάγκη ο πρώτος να κάνει 20 λεπτά δοκιμαστικά για να περιμένει να τρέξει 5 γύρους και να άρχισε και να τον κοπανάς μετά από 20 λεπτά. Έτσι. Και να τον τρελαίνεις. Κάτσε τελευταίος και κάνε και διασκέδαση. Το συνεχίζει γιατί ξαναγίνει με το Σκάστρα και ακόμα λέει να θυμάσαι ότι τα game φτιάχτηκαν για να διασκεδάσεις και να μην νευριάζεις. Λάθος. Φτιάχτηκαν και για να νευριάζεις. Και για να τρομάζεις και για να. Και ο καθένας νευριάζει με τον τρόπο του. Έτσι είναι αυτό. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Θα μπούμε, θα βρίσουμε, θα φωνάξουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Αλλά πρέπει πάντα να έχουμε σεβασμό στους ανθρώπους που έχουμε μαζί παρέα και παίζουμε. Παιδιά, η διασκέδαση δεν είναι μόνο το γέλιο. Έχετε μπερδευτεί λίγο. Μάλλον λέει πιο επιλεγμένο. Διασκεδάζω δεν σημαίνει γελάω. Κάνω βλακίες και γελάω. Διασκεδάζω. Υπάρχει και άλλου είδους διασκέδαση. Και μην ξεχνάω κιόλας ότι εδώ κάνουμε live stream και με βλέπουν που φωνάζω. Βάλε τα παιδιά. Αν δεν κάναμε live stream, θα κάναμε τα ίδια. Αν θα κάνανε τα ίδια, να κλείνουν, να κοπανάνε κτλ. Δεν θα κάνανε τα ίδια γιατί δεν έχει πλάκα. Το κάνουν επίτηδες για να με κάνουν να φωνάξω, να ρετζάρω ή να δημιουργήσουν πρόβλημα με κάποιους άλλους για να διώχνεις, να κικάρεις και να δημιουργηθεί άσχημη εντύπωση και εικόνα. Πετήστε ναι για τον Dark Sider γιατί έχει γίνει κνευριστικός. Για να κάνεις εκεί να το επισκευάσεις τα πιτ πρέπει να τσεκάρεις λίγο τα κουμπάκια πια είναι να βάλεις. Λίγο τα κουμπιά τσεκάρετε. Για τα πιτ έχετε μετά πάνω κάτω βελάκι και κάπως τα κάνετε να γίνονται πράσινα και να φτιάχνονται. Και εκτός από αυτού κιόλας δεν είναι μόνο το θέμα του χτυπήματος, του τρακαρίσματος, του κοπάνης αυτό. Είναι μετά και το μετά ας πούμε. Το πώς μιλάς και το πώς εκφράζεσαι μέσα σε ένα game. Πάμε άλλο game. 130 άτομα! What?
Τι λέτε ρε παιδιά! Καλησπέρα σε όλους! Καλησπέρα! Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά! Το Rez 07 είναι... ναι, μπορεί να το βρήκατε τι εννοώ, ναι. Από 136! Από πού! 136 άτομα βλέπω! Παιδιά καλησπέρα! Καλησπέρα σε όλους! Καλησπέρα σε όλη την παρέα! Εντάξει, δεν έχω τι να πω. Τα σπάτε. Και τώρα ξεκινάμε. Τώρα θα αρχίσουμε να ρεϊτζάρουμε. Όχι, δεν θα ρεϊτζάρουμε. Όχι, θα είμαστε σωστοί. Δεν θα ρεϊτζάρουμε. Πάμε να κάνουμε έναν ωραίο αγώνα. Είναι ωραία πίστα αυτή. Αυτή είναι ωραία πίστα. Καλή τύχη σε όλους. Καλή τύχη σε όλους. Δεν μπορώ να δω κανένα άτομο. Καλό είναι αυτό. Να το να πάλι, να το να. Δεξιά, γιατί πάει δεξιά? Γιατί πάει δεξιά ενώ είναι δεξιά στροφή πάει αριστερά? Για πες μου, γιατί Dark Sider αγόρι μου? Είναι δεξιά η στροφή και εσύ πας αριστερά? Με πέταξε ένα το. Και ήμουνα δεύτερος, τρίτος. Είναι δεξιά η στροφή και πάει αριστερά. Δεν βλέπω κανέναν, ούτε εγώ. Καλύτερα, οδήγα τότε. Έχουνε βάλει ghost. Όχι. Όχι, κάνει κάτι χάζα καμιά φορά το παιχνίδι. Δρακόνομαρ, μην μπαίνεις έτσι τόσο πολύ απότομα. Μην πηγαίνεις έτσι απότομα. Μπορείτε να μπαίνετε λίγο πιο νορμάλ όταν είναι και άλλοι οδηγοί. Πρέπει να μάθουμε να οδηγάμε λίγο σωστά. Δεν πειράζει. Μικέ, οδήγα, οδήγα κανονικά. Καλό είναι ότι δεν βλέπεις κανέναν. Ναι. Τι έκανε τώρα ο Dark Sider εκεί, γιατί έκοψε έτσι και βγήκε έξω? Τι έγινε τώρα? Τέλος πάντων. Δεν βλέπω κανέναν, λέει. Τώρα ο Dark Sider στεναχωρήθηκε, δεν μπορεί να κάνει κανέναν έξω, το βγάλει. Τώρα θα περιμένει να τον φτάσουμε, τι? Όχι ρε, δεν βλέπει κανέναν. Πιστεύω. Τι δεν βλέπει κανέναν, εγώ τον έβλεπα. Ούτε εγώ βλέπω κανένα. Είναι, έχει bug λογικά τώρα. Καμιά φορά είναι λόγω του ίντερνετ, παιδιά. Αυτό μου το έκανε όταν έκανα upload live stream με παραπάνω ταχύτητα και εκεί έπαιζα χωρίς να βλέπω τους άλλους. Ήτανε μέσα, απλά εγώ δεν τους έβλεπα. Βέβαια τώρα έχει γίνει μαζικό, οπότε δεν νομίζω αυτή μόνο το ίντερνετ το δικό μου ή το δικό σου κάποιου. Δεν ξέρω, εγώ τους βλέπω όλους πάντως. 17 άτομα είναι μέσα. Παίζει να φταίει και ο σερβερ, δεν ξέρω. Ξενάκης, πρόσεγε! Πού βρέθηκες εκεί, ρε Ξενάκης? Τι θέση έχεις πάνω, τρίτος? Το δέκατος. Ξενάκης, πρόσεχε, είμαι δεύτερος, είσαι έκτος, πρόσεχε! Δεξιά σου, πρόσεχε! Τι γίνεται, ρε παιδιά, εγώ το... Να, τον Ξενάκη είπε. Ο Πάνος είναι τρίτος. Τώρα είμαι τρίτος. Ποιος είναι τρίτος? Εγώ. Εσύ είσαι τρίτος. Εγώ είμαι τρίτος, ο Μάνος. Ναι, τώρα ήμουν τρίτος, από δεύτερος. Τώρα ο Ξενάκης είναι δεύτερος. Τώρα ο Ξενάκης είναι δεύτερος. Όχι ρε, ποιος Ξενάκης? Ο Ξενάκης είναι δεύτερος. Τώρα είμαι εγώ δεύτερος. Παιδιά, έχει πρόβλημα ο σερβερ. Εμένα μου λέει ότι είναι το δέκατος. Ναι, παίξε κανονικά σε. Μην αφώνεσαι. Έχει πρόβλημα ο σερβερ. Εσύ θα παίζεις μόνος σου. Τον τρελάναμε το σερβερ. Την άλλη φορά δεν έπαιζα εγώ και σε όλες τις θέσεις μου έγραφε δράκο. Ναι. Έτρεχα μόνος μου, βγήκα πρώτος, οι άλλοι όλοι ήταν σταματημένοι στην εκκίνηση και μου έλεγε σε όλες τις θέσεις 14 Dragoman. Σου είχα στείλει και φωτογραφία. Ναι. Γουστάρει τον Dragoman γι' αυτό. Ναι, έλατε. Τώρα κάτσε να δει που θα πάμε στο Artfactor, στο server παράγκα. Άντε ρε, φύγε από εδώ ρε, το σερβεράκο μου. Αλλά θα έχει lag, παιδιά, έτσι. Θέλετε server Artfactor, αλλά θα έχει lag. Δεν λαγκάρει και τόσο ρε. Χθες κάποια στιγμή στην αρχή λαγκάρει, μετά όχι, μετά σταμάτησε. Είχα δηλαδή σε όλο το live stream που έγινε το R-Factor 700 μόνο drop frame rates. Εγώ χτίζω να σε βλέπω μια χαρά, δεν ξέρω. Καλά τώρα δεν έχει πρόβλημα. Όχι, λέω πως είναι κάτι τοπικά frames, δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο. Όχι, γιατί κοίτα, επειδή κάνω, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Κάνω το live stream το οποίο σας δίνω
σας δίνω το upload κτλ. Κάνω server όπου οι άλλοι που μπαίνουν παίρνουν από το μηχάνημά μου, από την ταχύτητά μου τα δεδομένα για να upload. Παίξουν. Ναι. Μπράβο. Άρα δεν υπάρχει ταχύτητα καθόλου. Και ναι, εγώ σου λέω ότι χθες βλάτε λάγκαρε καθόλου το stream. Εγώ έπαιζα και σε έβλεπα κανονικά. Κάποιοι λαγκάρανε, κάποια παιδιά λαγκάρανε. Μάρο, αν με βοηθήσεις με τις πόρτες, θα σου κάνω ένα σερβερ όταν... Από ό,τι διάβασα θέλει ένα Pentium 3 για σερβερ μόνο, δεν θέλει τίποτα σπουδαίο. Ναι. Και εγώ μπορώ να φτιάξω ένα από το λάπτο μου, χωστάρα από εκεί πέρα. Δύσκολο και το λάπτο, μην... δεν νομίζω για το λάπτο. Δεν ξέρω βέβαια, αλλά τσέκαρε το. Γιατί λάπτο είναι... Είναι αρκετά παλιό, εντάξει, αλλά έχει 1,80 GHz, όπως τώρα έχει ο i3 ο καινούριος. Και έχει δικιά του κάρτα γραφικών, οπότε εντάξει, δεν νομίζω να έχει τόσο θέμα. Δεν θυμάμαι για το Race ή για το R-Factor διάβαζα, θέλει Pentium 3, δεν θέλει κάρτα γραφικών για να στήσει σερβερ. Θέλει πολύ λίγα πράγματα. Το Latin παίζει το Race 07. Για το server δηλαδή, να στήσεις μόνο server, ναι, να παίζεις. Σου λέω ότι για να παίζει το Race 07 και το Artifact παίζει να παίζει και το server του, δεν νομίζω να μην παίζει. Βλέπω δύο σουρωμένους. Ο ένας ήπιε λίγο, ο άλλος ήπιε πολύ. Μπόμπα. Το όνομά του δεν το βλέπω. Από 136 λέει, από 130 πήγε 106 λέει, μπαγκ ήταν. Μεγάνησε. Θα τον δεις μάνο σε λίγο, τον πορτοκαλί. Το DMG. Jim και την ώρα σε δείχνει, σε μένα σε δείχνει στην εκκίνηση εδώ μεταξύ. Ναι, αυτό που σου έλεγα, είναι σταματημένο με δείχνει. Ναι. Εσύ τρέχεις τώρα σε δικό σου αγώνα. Ο Ξενάκης μου λέει μπέρνα. Τι να περάσω, ποιο να περάσω. Εγώ δεν βλέπω κανέναν. Ναι. Πού είναι ο Ξενάκης. Και μου λέει μπέρνα. Ό,τι να είναι γίνεται. Πες να έχει και ο Μάνος. Εγώ τους βλέπω όλους, παιδιά. Εγώ τους βλέπω όλους. Κοίτα τι κάνει, Εσύ τι τιμόνι έχεις. Αυτή τη στιγμή είμαι με Gamepad. Έχω ένα της Microsoft. Κοίτα τι κάνει, Μάνο, κοίτα τι κάνει. Πού να δω, ποιο να δω. Είμαι πρώτος, είναι τελευταίος, τον περνάω και έρχεται στο φύγιο με κοπανάει από πίσω. Και βγήκε έξω τώρα, το έσπασε. Με ποιο σκοπό ρε παιδιά, δεν μπορείτε να νικήσετε όταν είστε τρεις γύρους πίσω. Γάμο την τρέλα μου. Μετά λέει ο άλλος θεωρίες για παιχνίδια και για νεύρα. Το θέμα είναι ότι εγώ είμαι δεύτερος. Έχει μπλε σημαία, τον περνάω με το ζόρι και στην επόμενη στροφή έρχεται και με καρφώνει. Λες και αν με περάσει θα κερδίσει το πρωτάθλημα. Είναι δεν ξέρω πόσο πίσω. Μπορεί να είναι ο άλλος, χθες ήταν 3 laps. Τι θα αποδείξει. Τώρα περνάω από την αφετηρία, από την ευθεία κίνηση τερματισμού. Τώρα περνάω. Μαλακία. Τόσο σα. Τόσο σα και δεν βγήκα. Πού είσαι, μπροστά μου είναι ο πρώτος. Ποιος είναι πρώτος, εγώ είμαι. Βγήκα έξω δύο φορές. Δύο άτομα πέρασα, δύο φορές βγήκα έξω. Εγώ δεν έχω δει άτομα. Μόνο εσένα βλέπω. Αυτοί θέλουν τα βασικά μαθήματα, όχι για προχώρηση. Ότι όταν βγάζει μπλε σημαία πρέπει να φεύγουν από την αγωνιστική γραμμή. Εγώ όμως μόνο εσένα βλέπω, δεν βλέπω άλλους. Δεν μείωσες, 5 δευτερόλεπτα. Ναι, αλλά δεν είδα τα αμάξια που πέρασες. Τι είπαμε, ο καθένας βλέπει ό,τι θέλει, ο σερβερ έχει πρόβλημα. Εγώ τους βλέπω όλους.
Εγώ τρέχω μόνος μου, κυριολεκτικά μόνος. Σκάσιμα. Μόνο στην εκκίνηση βλέπω κάτι που δεν κινούνται και περνά και από μέσα τους, αλλά δεν υπάρχει θέμα. Ναι, αυτό είναι μπαγκάρισμα, εντάξει. Εν τω μεταξύ μου έλεγε ο Ξενάκης προηγουμένως, παίρνα μου λέει. Ναι, εγώ τον μεταξύ δεν τον έβλεπα καθόλου. Και λέω, ποιος μου λέει, πού να τον βρε. Αυτό σε έβλεπα. Μετά θα κάτσουμε κι άλλο race με τα λεφτά, θα πάμε R-Factor. Ναι, θα κάτσουμε άλλο αγώνα. Και ωραία, ναι, 1.36, θα πάμε άλλο έναν αγώνα και μετά πάμε R-Factor. Οκ, όλα λογικά μετά θα βάλω νύχτα στο Skype, θα ξαναμπω σε λίγο. Πήγαινε αγόρασε και έχει ένα ωραίο κοπεδάκι, πάρ' το, είναι ωραίο. Κάτσε γιατί πλησιάζω σε άτομο, πάλι και ακόμα, πάλι θα έχω ξόδο. Εγώ δεν βλέπω κανέναν, μόνο σε ένα βλέπω. Μόνο σε ένα βλέπω μπροστά. Δίεξε μπροστά σου. Ένας είναι ο Ανδρέας, είναι 8η θέση και είναι εκτός πίστης αυτή τη στιγμή και μπαίνει. Βγήκε. Ναι, τους βλέπω. Τον περνάω τώρα, είναι στα κόμματα. Ναι, τον είδα. Ανδρέα, πίσω σου είμαι. Ωραίος, βγήκε. Και ο άλλος μπροστά μου έχει φύγει στα χώματα. Εγώ μπαίνω πιτ, μπας και φτιάξει. Όχι. Κακός, γιατί πήγες. Αφού τελειώνει. Τι να φτιάξει. Έτσι κι αλλιώς τελευταίος με το 10ο μη βγάζει, δεν ξέρω. Δεν πειράζει. Δεν ήσουν τελευταίος. Σου είχα πει τη θέση σου προηγουμένως, ήσουν τρίτος. Με κοροϊδεύεις τώρα. Δεν σε κοροϊδεύω. Εσύ δεν βλέπεις τους άλλους, αλλά μετράει το χρόνο σου, τη θέση που... Να τώρα σε βλέπω, είσαι έκτος αυτή τη στιγμή. Είσαι στα πίτ και είσαι έκτος. Ναι, τέταρτος είμαι να το δείξω. Τζιμ και πρώτος. Βράδυ έχει Minecraft, βεβαίως έχουμε Minecraft. Δεν το βαριούνται ποτέ αυτό το Minecraft. Παιδιά, να σας γράψω καμιά 200 βίντεο. Να κάθομαι να παίζω Minecraft. Εντάξει, στο ωραίο στο Minecraft είναι ότι μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις, παιδιά. Εντάξει, εγώ τα παίζω κολλά. Ευτυχώς δεν μπορείς να τρακάρεις κάποιον. Ε? Γι' αυτό λέω να τους γράψω βίντεο να έχουν να βλέπουν αν δεν το βάλει. Δεν το έχουν βαρεθεί ακόμα το Minecraft. Πάντως, ευτυχώς εκεί στο Minecraft δεν τρακάρεις κανέναν. Ναι. Μάνος, εσύ στο Minecraft έχεις βάλει Optifine. Τι είναι αυτό? Είναι ένα mod που σου φτιάχνει τα γραφικά για αυτά και μπορείς να θυμίσεις να σου φορτώνει σε multi-thread, πώς λέγεται αυτό. Τέσσερις πυρήνες δεν έχεις. Οχτώ πυρήνες αυτό. Οχτώ πυρήνες έχεις, ακόμη καλύτερα. Στο φορτώνεις 8 πυρήνες. Δεν το ξέρω αυτό. Intel δεν έχει. Ναι. Βλέπω πρόσεχε τον BNG. Πρόσεχε μάνο. Πήγε τελείως αριστερά. Τέλος. Έκανα και γρήγορο γύρο. 1.52-4.25 έκανα. Ω, ρε φίλε. Γιατί πήγε πολύ καλά. Είχα διαφορετικά πατήματα στον τελευταίο γύρο. Έκανα διαφορετικά πατήματα. Πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό λέω με τον bot είναι μια λογική. Είναι από 61 και ξαφνικά μέσα σε ένα τρελό το 130 και το server λέει ασχολιό μου παλιά με το. Είναι το δένο PC. Θέλετε να βάλω, λέει 40 bot. Όχι, δεν θέλω 40 bot, δεν θέλω τίποτα. Ο Χάιο Μάνο, καλησπέρα. Γεια σου, Μπιλούσκα. Μ' αρέσει να έχω άτομα μέσα που θα δούνε το να ανοίξει ο καθένα σα από άλλο ένα παράθυρο.
και οι 82 να γίνουν 164, δεν έχει κανένα νόημα. Χαρά είναι βέβαια να βλέπεις 164 άτομα σε παρακολουθούν, αλλά το θέμα είναι να βλέπεις αυτούς καθεαυτούς που σε βλέπουν. Για δοκιμάστε να δείξετε από ένα παράθυρο ο καθένας, θα δείτε τι θα γίνει. Από ένα παράθυρο, άμα ανοίξετε. Επιπλέον. Να δεις τι θα γίνει. Θα πάει 8 και 8, 16, είναι 81 άτομα μέσα. Βγάλε μένα τον Δημήτρη και αυτούς που παίζουμε, θα πάει στα 150. 150 views. Έτσι πάει. Καλησπέρα, στέλτε. Καλησπέρα, παλικάρι μου. Καλησπέρα. Τι μετράει τα παράθυρα? Ναι, βεβαίως. Δεν μετράει τις IP. Όχι. Δηλαδή, αν κάνω εγώ ένα live και ανοίξω 30 φορές, το θα κολλήσει βέβαια το υπολογιστή. Ναι, αλλά... φυσικό είναι. Θα δείχνει ότι με βλέπουν 30 άτομα. Mm. Τι έγινε, ποιος? Εσύ έκανες. Α, είχες 124,166 χιλιόμετρα ανά ώρα. Μέσα ωριά ταχύτητα. Πάμε να δούμε λίγο το timing. Dragoman, πού είναι γάμο το να πει. Ω, να το, lap time, 1.52.425. Το πιο γρήγορο είχα. 1.52.425. Εμένα τι με βγάζει τώρα? Εσύ ξανά και είσαι τρίτος. Με ένα 54,820 ποιος είσαι? Α, ο Πάνος, έκτος είσαι με 2,423. Και πάμε να κάνουμε άλλον έναν αγώνα. Άλλον έναν αγώνα προλαβαίνουμε. Άλλον έναν αγώνα. Ανοίξτε όλοι, λέει. Είναι 82 τώρα, παράθυρα. 82 views δηλαδή. 82 άτομα βλέπουν, δείχνουν ότι μας βλέπουν. Όχι, λέει 10 παράθυρα καθένας. 82. Ωραίος, πολύ ωραίος. Ορίστε, ώρα, όλη Ελλάδα, όλη Ελλάδα, εδώ, 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 8 άτομα, όλη Ελλάδα. 85 άτομα τώρα μέσα δείχνει. Δεν δουλεύει, λέει, το race 07. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα, το παθαίνει καμιά φορά. Πάμε monitor. Σε 10 δευτερόλεπτα ανοίγει. Εγώ θα κάνω mute, δεν θα κλείσω την κλίση και σε κάνα μισάρα, μια ώρα θα ξαναμπω. Εντάξει, θα παίξεις αυτό τον αγώνα ή όχι? Όχι, όχι, έχω βγει το ρεσμι 07. Οκ, οκ, οκ. Μάλλον τον τίτλο, αφού ρεσμι 07 είμαστε. Τι τον τίτλο? Άδεια. Γεια, γεια. Άκης, Άκης, αφού στον τίτλο είμαστε ακόμα ρεσμι 07, ρε. Και μετά Minecraft. Και μετά έχει R Factor. Θα κάνουμε τώρα τον αγώνα. Πάμε για αγώνα. Μετά, να, next track. Πάμε λοιπόν για τελευταίο αγώνα και μετά πάμε R Factor. Στο R Factor θα δούμε, μπορεί να γίνει και μία ωρίτσα, ας πούμε, θα δούμε, γιατί δεν μπαίνουν και πάρα πολλά άτομα. Και μετά πάμε για Minecraft, να δούμε τι θα κάνουμε στο Minecraft. Αι, πούτσα! Αλάκα, Brands Hats Indie! 90 άτομα τώρα. Έτσι, έτσι, μαλάκα, εγώ βγάλω σέτα. Εντάξει, πού είσαι, δεν θα σε φτάσω έτσι κι αλλιώς. Γιατί? Γιατί είσαι ήδη τρίτος, εγώ είμαι έβδομος. Και τι έγινε? 44 δευτερόλεπτα. Σιγά, δεν μου άσες. Γιατί εγώ χθες τι ήμουν που σε έφτασα δηλαδή και μου πέρασε. 96 μη βιάζεσαι, τελευταία πίστα είναι αυτή, σαν μπούτσα είναι εκεί πέρα στραβωμένη. Περίμενε, βιάζεσαι, αγώνεσαι. Περίμενε. Μ' αρέσει το μεταξύ που βγαίνετε έξω για να τρέξετε, ενώ τσάμπα βγαίνετε αφού θα πάμε για αγώνα κατευθείαν, ρε. Πάντα με την ίδια σειρά τα έχει, βέβαια την τα έχει με την ίδια σειρά. Σε 18 δευτερόλεπτα, εμένα ο τίτλος λέει Dirt 3. Άμα κάνεις ένα refresh θα σου λέει Race 07. Ναι, κακώς τα, αλλά αλήθεια λες, για να κάνω. Ναι, ρε. Κακώς τα βγάζει κάθε φορά. Ο σερβερ δεν έχει ρύθμιση να βγάζει τυχαία όταν δεν κάνουμε πολλή ζήση. Όταν ανοίξεις το R Factor και βάλεις τους αγώνες σειρά, δεν παίζουν σειρά ένας μετά τον άλλον. Μάνο, τα παιδιά έχουν δίκιο, ο τίτλος δεν αλλάζει. Ναι, με Race 07 έχω. Δεν λέει Race, λέει Dirt. Race 07. Έκανα και refresh. Λέει Race 07. Α, τώρα άλλαξε. Άμε τρελάντε. Και σε μένα λέει. Λοιπόν, πάμε για τον αγώνα τώρα. Άσε ρε τρολερά, μας δουλεύεις. Αφού θα βάλεις R Factor τώρα. Ωρε, Dark Sider λέει 4. Vote yes για Dark. Εκεί έχετε λησάξει. Αφήστε τον τελευταίος αγώνας, αφήστε τον. Αφήστε τον! Λέει και τόση ώρα που το κάνετε. Τι σου έκανα, ρε! Ρε, μη μιλάτε μεταξύ σας! Θα σας μηδενίσω την κόλλα! Dark Sider, μάνα, πως βίνει τα φώτα! Dark Sider, σου δίνω το ελεύθερο να τον πετάξεις έξω! Για να είναι πίσω μου και να με κυνηγάει! Την κατημιά που κυνηγάει σήμερα! Την κατημιά που μου κυνηγάει, δεν λέω το όνομά της! Dark Sider, κοπάρα τον για να βγει πίσω μου! Και να με κυνηγάει, να έχει suspense ο αγώνας! Dirt, λέει, μάνο!
Μάνο λέει, από εβδομάδα λέει θα πάρω μια pay safe 5 ευρώ, θα πάρω το Rays 07 και θα παίξουμε μαζί. Άμα ψάξει υπάρχει νομίζω ακόμα σε προσφορά, σε πολλή προσφορά. Έλα, δύο είναι, Jim και Μάνο σας έρχεται, έτσι. Εγώ δεν ψηφίζω να βγει, όχι θα κάνω, όχι. Να το, όχι, θα μείνει μέσα ο Darksider. Κανόνισα με κοπανίσει Darksider. Άστον μέσα, άστον μέσα. Coming race. Γαμισέτα. Θέλω να μου δώσει το OK σε ένα live να σηκώσω το σερβερ εγώ και θα δεις τι θα γίνει. Κακός άνθρωπος δεν είμαι. Εγώ μάλλον έβαλα. Κακής δεν κρατάω. Ο Darksider είναι από τώρα μπαναρισμένος που καταβολεί. Εντάξει. Darksider, με τι παίζεις? Είσαι με πληκτρολογιό. Δεν τον κοπανάω λέει. Με τι είναι? Με πληκτρολογιό είσαι. Εντάξει, λέει, εγώ μάλλον λέει έβαλα πάνω την τιμονιέρα και περιμένω για να μπούμε R-Factor. Ωραίος. Κανονίστε, λέει, να κανονίστε. Λέει, σφεντόνα σας έρχεται. Είσαστε τρολεράδες. Ωχ, ξεκινάμε. Λείπουνε κάποιοι στην αριστερή μεριά, Μπροστά μου έκανε τη χάρη και εξαφανίστηκε. Πάτησε escape. Darksider, πρόσεχε! Darksider, πρόσεχε! Darksider, πρόσεχε! Άρε μαλά, άμα δεν πατήσω φρένο θα με κοπάναγε. Μα δηλαδή, έλεος δηλαδή. Σου λέω πρόσεχε, πρόσεχε, άσε με να περάσω. Μα δεν θα πει να περάσεις κιόλας αυτό το παιδί ρε παιδί μου. Οχ, οχ, οχ. Εσύ είσαι πίσω μου τυχερέ. Ναι. Τυχερού κλειδί. Και σε πλησιάζω κιόλας. Σε πελεσιάζω. Δεν με θέλει σήμερα, το είπα. Πρόσεχε. Πρόσεχε, πατά φρένα. Και η ιστορία λέει επαναλαμβάνεται. Πάλι σε ένα θαύμα μπροστά μου εδώ. Παράγκια, παράγκια. Ωχ, πρόσεχε, πρόσεχε, έχουμε τον μπάνκ μπροστά. Πρόσεχε. Τι έκανες στην άκρη, εντάξει. Ναι. Παρατρήκα αυτό το κοπανούσα. Έτσι. Και πάτησες φρένα. Ναι, γιατί πάτησα, γιατί όπως τον έβλεπε έδεσε από αριστερά, έπεσε δεξιά. Πρόσεχε εδώ. Άντε πάλι. 3-3. Και έχω μια φαγούρα στα αυτή μου. Μια χαρά, ωραία. Δεν υπήρχε πρόβλημα, ρε εσύ. Στα φρένα, στα φρένα. Τι? Θυμάμαι. Τι? Θυμάμαι αυτό. Ποιο? Φώναζε στα φρένα, όχι στα τρένα, στα φρένα. Εχθές, ρε. Α.
Κάποιον έχουμε μπροστά μας. Εντάξει, θυμάμαι αυτή την πίστα δεν μπορούσα να την παίξω με τίποτα. Με τα μίνι που παίζαμε με τον Νίκο. Δεν ξέραμε το μίνι καθόλου στην αρχή. Darksider, είσαι μπροστά μου. Μαζί με άλλο ένα παλικάρι, το νου σας. Είμαστε από πίσω σας, ερχόμαστε για προσπέραση μαζί με τον BNG. Πρόσεχε εδώ, εγώ θα κόψω πάρα πολύ για να ξέρεις. Α, ωραία, βγήκανε όλους τους έξω. Βγήκανε και ξαναμπαίνουνε. Ω μαλάκα! Ρε παιδιά, όταν πάτε να μπείτε μέσα στον αγώνα, όταν έχετε έξω. Δεν τους ενδιαφέρει. Μην πηγαίνετε κάθετα ρε το δρόμο, κάθετα την πίστα ρε παιδιά. Όχι κάθετα. Έκοψα πολύ για να μην τρακάρω και με έφτασες. Εκμεταλλεύεσαι. Κι εγώ έκοψα πολύ. Θες δεν σε έφτασα καθόλου, την ίδια διαφορά. Όχι, ήμασταν ένα δευτερόλεπτο. Και κάτι ψηλά και έπεσε στα 600. Να τους. Αυτός που προσπάθησε να με χτυπήσει με το πορτοκαλί και δεν τα κατάφερε για άλλη μια φορά και έπεσε στον πηγό ήταν 100% Darksider. Είναι δύο νομίζω που μοιάζουν, είναι και ο BNG. Δύο πορτοκαλί δεν ήτανε. Ναι, ένας από τους δύο. Αυτός είναι ο Darksider που με κυνηγούσε τώρα και δεν με πέτυχε πάλι. Σου είπα με κυνηγάει πολλές εβδομάδες, αλλά θα τον πετύχω εγώ, πού θα πάει. Δεν το βλέπω να μιλάει σήμερα στο live, μόνο τα φώτα μου παίζει. Είναι ο ορισμός του τρόλινγκ, όχι που το λέμε για πλάκα. Έχουμε 5,5 δευτερόλεπτα, 5,5 λεπτά ακόμα. Τι χρόνο είχα κάνει χθες, γρήγορο. Α, δεν θυμάμαι. Τώρα πάω για... 2 και μια απόσταση αναπνοής. Ναι, το λαχείο είναι πιο καλό από την G27, ε. Το πιο? Το λαχείο. Ένας λέει μακάρι να πέσει η G27 και άλλος λέει μακάρι να μου τύχει το λαχείο. Και ας μην πέσει η G27, ε. Ναι, γιατί άμα πάρεις το λαχείο... BNG, μπορείς να βγεις από την πίστα, σε παρακαλώ. Που έχεις σταματήσει εκεί. Ο BNG να φύγει. Τον πέρασα... Προσοχή στον BNG. Τον έξισα λίγο. Ναι, αλλά μ' αρέσει ρε παιδιά που λέτε sorry, ενώ καθόσαστε μέσα σε επικίνδυνα σημεία. Και φύγε, τι sorry. Τώρα τα φύγε και μετά γράψε sorry. Έφυγε. Ανατρεπτικός και Gold Sword μπροστά μου είσαστε. Το νου σας σας ρίχνω γύρω. Το νου σας. Τσακώνονται ρε μαλάκα, τσακώνονται, κοίτα εδώ! Γκολ! Είναι σε άλλο αγώνα αυτή, δεν είναι. Και ο Darksider εδώ έκτος. Πώς γίνεται ρε μαλάκα ο Darksider να είναι έκτος και ο ανατρεπτικός να είναι από πίσω του τέταρτος. Το νου σας, μαλάκα τι γίνεται εδώ ρε μαλάκα!
Τους πέρασα. Τους έχω μπροστά μου τώρα και τους δύο. Τους πέρασα και τους τρεις. Άντε, Ντάρκ, άντε. Αγώνες που έχουν συγκίνηση. Σας δίνουμε συγκίνηση. Παιδιά, πέταξα έξω τον Dark Side Repeated, το δηλώνω, έτσι, για να είμαι ξεκάθαρος. Ω, γαμώ το λάκι μου, λέει. Με την έχει βιδώσει το παλικάρι. Είπα, σήμερα θα είμαι κακός. Τρολεράς. Νίκο, δεν είμαι φλόρος. Τον πέταξα έξω, τον είδα μπροστά μου που έκανε ζιγζά και λέω, άμα σε περάσω θα με την καρφώσεις, κάτσε να την... Τον φρονίμο τα παιδιά λέει πριν πεινάσουνε μαγειρεύουν. Μπράβο. Αν το περνούσα στην πρώτη στροφή θα με είχε κάνει. Το είπα μία, το είπα δύο, το είπα τρεις. Αλλά ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Ότι καμιά φορά και αυτά τα παιδιά χρειάζονται να είναι μέσα γιατί σου προσφέρουν χαρά, γέλιο, ευεξία. Δεν χρειάζονται. Εγώ δεν είπα να φύγουν όλοι και να παίζουμε μόνοι μας, αλλά... Να μάθουν πέντε πράγματα και όντως το παιχνίδι είναι διασκέδαση, αλλά διασκέδαση δεν να βαράς τον άλλον και να γελάς. Άμα δεν μπορείς να βγεις πρώτος, κάτσε δεύτερος. Εγώ τώρα γιατί είμαι δεύτερος? Θα πάω να βαρέσω κι εγώ τώρα μία τον Dragoman, να κόψω από κάπου δρόμο. Ναι, δεν είναι διασκέδαση αυτό. Πρέπει να τους κάνουμε λίγο όπως το FN Action, briefing, debriefing κτλ. Έτσι. Να μάθουν πέντε πράγματα. Και να μείνεσαι μπορείς, δεν είπαμε να κάνεις την άκρη να περνάμε εμείς. Αλλά να μάθεις τους κανόνες του παιχνιδιού. Της οδήγησης γενικώς. Πόσες φορές δικαιούσε να αλλάξεις γραμμή. Πάω στοίχημα ότι δεν έχουν δει φόρμουλα ούτε μια φορά. Όχι, πρέπει να έχουν δει. Θα ήξεραν ότι δεν μπορείς να αλλάζεις 50 γραμμές. Εδώ όμως είναι game, δεν είναι φόρμουλα. Α, κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ. Ναι. Και στη φόρμουλα ισχύει, αλλά σαν τους αγώνες δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο. Τέλος πάντων, δεν μιλάω άλλο γιατί έγινε πολύ κακό σήμερα. Έλα. Είμαι κακός. Πού είναι ο Νίκος? 58, έλα, 7, 6. Ακόμα κάθεται. Έχω σταματήσει. Εσύ είσαι, ναι. Όχι ρε μαλάκα, πέρασες. Τι κάνεις? Όχι ρε. Τι κάνεις? Ωρε γαμώτο. Περίμενε, ήταν 10 δευτερόλεπτα ήθελε για να τελειώσει και θα έριχνε σημαία γιατί φτάσαμε στις 2 ώρες του παιχνίδι με το live και ήθελα να το κλείσω πάνω στο 2 ώρο. Και τώρα τι έγινε? Όχι, απλά γι' αυτό είχα σταματήσει για να βγάλει τη σημαία και να περάσω και να βαρέσει η σημαία κατευθείαν, να μην κάνουμε άλλο γύρο. Καταλαβες? Όχι. Δεν το κατάλαβα. Ναι, δεν πειράζει, Παίρνα, παίρνα. Όχι. Εγώ σταμάτησα επίτηδες για να βγάλει αυτό με τη σημαία, να περάσω, να κλείσει τελείως, να μην κάνουμε κι άλλο γύρο για να κλείσω γιατί είναι ένα 59. Νόμιζα ήταν το πορτοκαλί που σταμάτησε εκεί πάνω στο τέτοιο. Γι' αυτό έφυγα έτσι. Παιδιά, περνάω, κλείνω το live και το ξανανοίγω, έτσι να ξέρετε. Πού είσαι? Μην αγχώνεσαι, ας είναι και ένα λεπτό παραπάνω. Πρέπει να το κόψω μετά. Μετά πρέπει να αρχίσω να κόβω το βίντεο. Έτσι. Λοιπόν, κλείνω το live και το ανοίγω. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005.